Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισταγματικότητας του ΣΥΡΙΖΑ για το νομοσχέδιο που αφορά στο νερό. Δεν υποκρύπτεται ιδιωτικοποίηση. Οριακά και με την απουσία πολλών συμβούλων της αντιπολίτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης εγκρίθηκαν μελέτες και χρήματα για έργα σημαντικά. Κομωτινή, στα Κάγκελα υγειονομική για την εγκύκλιο Γκάγκα και για τους ασθενείς των ΜΕΘ. Σε απόγνωση οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της Δράμας βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, προγραμματίζουν κινητοποιήσεις. Επιποδώς βρίσκονται οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς αμφίβολη είναι πλέον η λειτουργία των ΜΕΘ στο ΕΣΥ. Και αυτό διότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όπως λένε, θέτει έπειτα από σχετική εισήγηση του ΚΕΣΥ νέο όριο στον αριθμό νοσηλευτών που αντιστοιχούν ανακλίνει. Γεγονός βέβαια που προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά για τη στόχευση της γενικής απόφασης, καθώς σήμερα υπάρχει σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Να πούμε φυσικά πως ορίζεται πλέον, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάθε κλίνη ΜΕΘ θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 νοσηλευτές. Είναι μια λεπτομέρεια η οποία θα μπει στο τραπέζι του διαλόγου τις επόμενες ημέρες, διότι ο αριθμός των νοσηλευτών δεν επαρκεί, αφού η κυβέρνηση ελάχιστες προσλήψεις έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι απολύτως επισφαλής η λειτουργία των κλινών. Στα Κάγκελα βρίσκονται για μία ακόμη φορά, όπως γράφει ο παρατηρητής της Θράκης, η υγειονομική των δημόσιων δομών όλης της χώρας, αυτή τη φορά με αφορμή την εφαρμοστική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που έχει σταλεί σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες και μέσω αυτών στα νοσοκομεία και η οποία προβλέπει αλλαγές στην νοσηλεία διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ασθενείς ορόφους σε κλινικές διασωληνωμένοι. Εάν όμως υπάρχουν, ανήκουν στην εποπτεία της κλινικής που τους νοσηλεύει και οι γιατροί της ΜΕΘ έχουν μόνο συμβουλευτικό ρόλο με τους διαμαρτυρόμενους υγειονομικούς αφενός να κάνουν λόγο για μια κοινική ομολογία μη επάρκειας των υφιστάμενων κλινών ΜΕΘ στα νοσοκομεία όλης της χώρας, αλλά και της πλήρους απουσίας της απαραίτητης επάνδρωσής τους με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δεδομένου ότι οι ασθενείς που θα χρειάζονται να νοσηλεύονται θα μπορούν νόμιμα πλέον να το κάνουν στις υπόλοιπες κλινικές των νοσοκομείων. Δυνατότητα με την οποία, όπως καταγγέλνουν οι υγειονομικοί, η διοίκηση του Υπουργείου Υγείας πετάει τον μπαλάκι και την ευθύνη για την διασωληνωμένων ασθενών στους γιατρούς και στους νοσηλευτές κλινικών, οι οποίοι όμως δεν είναι εξειδικευμένοι και εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση περιστατικών που χρήζουν νοσηλεία σε ΜΕΘ. Στην εγκύκλιο περιλαμβάνεται επίσης σειρά οδηγιών για τη λειτουργία των τμήματων εντατικής θεραπείας ενηλίκων παιδών, παρόλο που τα περισσότερα νοσοκομεία σήμερα δεν διαθέτουν, όπως προβλέπεται, το 5% των συνολικών κλινών σε κλίνες ΜΕΘ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις απουσιάζουν εντελώς οι κλίνες ΜΕΘ παιδιών. Όπως εξήγησε μιλώντας στο ράδιο παρατηρητή ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Σεισμανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής και επικεφαλής της Αυτόνομης Παρέμβασης Υγειονομικών Ροδόπης, Αλέξανδρος Πανός, πρόκειται για λαθροχειρία από πλευράς της κυρίας Γκάγκα, με την οποία το Υπουργείο παρακάμπτει αρχικά το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, σύμφωνα με το οποίο και τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας σε κάθε κλινική ΜΕΘ αναλογούν 5 νοσηλευτές. Ο ίδιος υπογράμμισε πως ο αριθμός των 3 νοσηλευτών ανακλινική επίσης δεν είναι επαρκής, για να σημειώσει ωστόσο, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του νοσοκομείου της Κομωτινής, πως ενώ για τις 8 κλίνες ΜΕΘ αντιστοιχούν 24 νοσηλευτές και 6 γιατροί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόλις 12 νοσηλευτές, συμπληρώνοντας και πάλι, σύμφωνα με το ΚΕΣΥ, ο απαραίτητος αριθμός κλινών ΜΕΘ με 200 αναπτυσσόμενες κλίνες πρέπει να αντιστοιχεί στο 10%, αλλά η εγκύκλιος της κυρίας Γκάγκα το καταβαραθρώνει στο 5%. Σύμφωνα με τον ίδιο στόχο της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, είναι η προώθηση του καθεστώτος με μπλοκάκι σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές και τους τραυματιοφορείς στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου ιδιωτικοποίηση και τη υγεία. Το μόνο μέλημα τη κυβέρνηση είναι να βάζει ιδιώτες παντού, όπως το ΕΚΑΒ ή το μοναδικό ογκολογικό κέντρο, το Αγία Σοφία, το οποίο και ιδιωτικοποίησε, ή το μεγαλύτερο περιφερειακό νοσοκομείο τη Βόρεια Ελλάδα, το Παπα-Νικολάου, το οποίο υπολειτουργεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ερωτηθεί για το πώς η εγκύκλιος αυτή επηρεάζει την μέχρι τώρα λειτουργία του Σεισμανόγλου στην Κομωτινή, ο κ. Πανός έσπευσε να υπενθυμίσει πως η ΜΕΘ στο Σεισμανόγλιο δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν ούτε σε ό,τι αφορά την πανδημία του κορονοϊού, γεγονός που ίσχυε
ενίσχυσε για το σύνολο των μέχρι της χώρας, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μετά 35.000 νεκρούς. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε μία σειρά στοχιών από πλευράς της κυβέρνησης, που όπως υπογράμμισε δεν δικαιολογούνται αλλά γίνονται από δόλο, όπως η εξαίρεση των τραυματιοφορέων και των βοηθών θαλάμων από την αύξηση των 50 ευρώ στο επίδομα επικίνδυνης αθυγιεινής εργασίας που δόθηκε σε νοσηλευτές, αλλά και η κατακρίμνηση του μισθολογίου των υγειονομικών, κάνοντας λόγο για το πιο απαξιωμένο κλάδο από πλευράς της πολιτείας. Μετά από τον νόμο λιμιτόμο της κυρίας Γκάγκα και του κυρίου Πρέβη τον περασμένο Δεκέμβριο, ο οποίος άνοιγε διάπλατα τους δρόμους στα δυτικά συμφέροντα μέσα στα δημόσια νοσοκομεία που τα πληρώσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι, επανέρχεται τη Δημήτρη με μια εγκύκλιο εφαρμοστική, αυτή που προαναφέρεται για τις ΜΕΘ, η οποία τι λέει, αφού παρέκαψε το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, το λεγόμενο ΚΕΣΥ, το οποίο μιλάει ότι για τους λόγους τους γνωστούς ασφαλείας με τα υγειονομικά και ιατρικά πρωτόκολλα αναλογεί 5 νοσηλευτές ανακλίνει, με τους συγκεκριμένους τερματιοφορείς, φροντιστές, φυσικοθεραπευτές κτλ. Έχουμε μια παράκαψη του ΚΕΣΥ με εκδοτικές πληρότητες της τάξης τους 3 νοσηλευτές ανακλίνει. Μάλιστα. Εγώ να δεχτώ και την παραχάραξη αυτή και τη λαθροκυρία της κυρίας Γκάγκα. Μα ούτε με 3 νοσηλευτές μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Να σας δώσω ένα απτό παράδειγμα. 5 κλίνες έχει το νοσοκομείο μας, αυτό το περιφερειακό μικρό νοσοκομείο, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να έχει 8. Η πιο χαμηλή δομή όσον αφορά τα πολυδύναμα και μεγάλα νοσοκομεία, τα μικρότερα, η πιο χαμηλή εντατική σήμερα, που καλείται σε βιβλικές καταστροφές, σε καταστροφές, σε ατυχήματα, σε σεισμούς κτλ., να έχει 8 κλίνες. Μάλιστα. Δηλαδή να έχει, να σας το πω, στις 200 αναπτυσσόμενες κλίνες, το ΚΕΣΥ λέει πρέπει να έχει το 10% σε κλίνες εντατικής. Σήμερα κυρία Γκάγκα, εδώ έχουμε και ακόμα μια έκπτωση, το καταβαραθρώνει στο 5%. Δηλαδή εμείς σήμερα με 8 κρεβάτια θα έπρεπε να έχουμε 24 νοσηλευτές και 6 γιατρούς. Δυστυχώς έχουμε μόνο 12. Και πέστε μου πώς θα τα αποκριθούμε. Όταν υπάρχει αυτή η φοβερή υποστελέχωση, δηλαδή έντι και προκηρύξεις είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, και σήμερα μετά από 4 χρόνια διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, μία προκήρυξη έχει την 7K και αυτήν ακόμα δεν κατάφερε να την περατώσει. Δεν τα κατάφερε, το καταλαβαίνετε. Νέα απεργιακή κινητοποίηση των συνδικάτων οργανώνεται σε λίγες ημέρες. Ενώνουμε τις φωνές μας και απαιτούμε να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για την τραγωδία των Τεμπών. Ζητάμε να μπει τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που κοστίζει ανθρώπινες ζωές, αναφέρει σε ανακοίνωση κάλεσμα συμμετοχής το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου της Δράμας. Ζητάμε βεβαίως να καταργηθεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και να δοθούν κίνητρα για την πλήρη στελέχωση του Νοσοκομείου Δράμας με μόνιμο προσωπικό. Η λειτουργία του νοσοκομείου Δράμας βρίσκεται σε κατάσταση οριακή. Αντιμετωπίζουμε κύμα φυγής και παρετήσεων με επικίνδυνες διαστάσεις. Η ιατρική υπηρεσία έχει αποδεκατεστεί από ειδικούς και ειδικευόμενους γιατρούς. Η παθολογική κλινική, με 3 μόνο γιατρούς για 52 κλίνες αντί 11 γιατρούς όπως προβλέπεται, εκπέμπει από καιρό σήμα κινδύνου. Στην ίδια κατάσταση σύντομα θα περιέλθει και η ΜΕΘ. Η νοσηλευτική υπηρεσία με 100 κενά σε μόνιμο προσωπικό καταβάλει υπερπροσπάθεια για να μην στερηθούν οι ασθενείς στην αναγκαία φροντίδα. Η ίδια κατάσταση σε τεχνική υπηρεσία, παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Η προσωρινή μετακίνηση του προσωπικού από το ένα νοσοκομείο στο άλλο δεν περιμένουμε να λύσει το πρόβλημα και η κρισιμότητα της κατάστασης δεν μας επιτρέπει να μένουμε απαθείς. Εάν δεν αντιδράσουμε τώρα, το νοσοκομείο Δράμας θα οδηγηθεί σε περαιτέρω υποβάθμιση. 100.000 άνθρωποι σε ένα νομό ορεινό με απομακρυσμένα χωριά και ιδιαίτερες συνθήκες, με πληθυσμό γερασμένο, βαριά εργατικά ατυχήματα και αυξημένα περιστατικά καρκίνου, κινδυνεύει να μείνει χωρίς βασικές υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Η υποστελέχωση, η εντατικοποίηση της εργασίας και η επαγγελματική εξουθένωση θέτουν σε κίνδυνο τόσο την υγεία των εργαζομένων, όσο και την ποιότητα και ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μετά το τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που δεν θα σταματήσει λεπτό να στοιχειώνει τη σκέψη μας, νιώθουμε ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη να μην επιτρέπουμε εκπτώσεις σε θέματα ασφάλειας που μπορεί να κοστίσουν ανθρώπινες ζωές. Την Τετάρτη, 29 Μαρτίου, στις 6 η ώρα, σας περιμένουμε όλους στην πλατεία Ελευθερίας της Δράμας να ενώσουμε τις φωνές
συμπολίτες μας και να ζητήσουμε άμεσες λύσεις που θα διασφαλίζουν την αυτόνομη λειτουργία του νοσοκομείου. Ας στείλουμε το μήνυμα ότι οι ζωές μας αξίζουν, δεν είναι κόστος. Απαιτούμε πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου Δράμας, προσλήψεις με ταχείες διαδικασίες, ώστε να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις με μόνιμο προσωπικό. Ουσιαστικά κίνητρα για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού σε νοσοκομεία απομακρυσμένων και παραμεθόρων περιοχών, όπου οι προκηρύξεις καταλήγουν άγονες. Επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της προκήρυξης 7K2022, από την οποία περιμένουμε την πρόσληψη 36 νοσηλευτών. Οι αιτήσεις κατατέθηκαν το Σεπτέμβριο του 2022 και δεν έχουν εκδοθεί ούτε προσωρινά αποτελέσματα. Άμεση προκήρυξη όλων των κοινών οργανικών θέσεων ιατρών στο νοσοκομείο Δράμας. Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της παθολογικής κλινικής. Προκήρυξη θέση ψυχιάτρου για το Κέντρο Ψυχιατρικής Υγείας Δράμας. Συνέχιση της λειτουργίας του διαβητολογικού ιατρίου. Υλοποίηση της απόφασης για τη λειτουργία αυτόνομης μονάδας χημειοθεραπείας στο νοσοκομείο Δράμας. Το ΘΑ να γίνουν επιτέλους πράξεις. Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με όλο το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να αποσυμπιέζεται το νοσοκομείο από περιστατικά που δεν χρήζουν δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Ενημερωτική εκδήλωση για τα νέα δεδομένα της ΚΑΠ 2023-2027, μαζί σε μια νέα εποχή, όπως λέει ο ΠΚΠΕ, ο οποίος και διοργάνωσε στην Κομωτινή σχετική εκδήλωση για τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Οι άμεσες ενισχύσεις στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, μεθοδολογία ελέγχου στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, τεχνικές παρακολούθησης, ευκαιρίες ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα, ήταν κάποιες από τις θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν. Τη διοίκηση του ΠΚΠΕ εκπροσώπησαν ο αντιπρόεδρος του οργανισμού, ο κ. Κυριάκος Μπαμπασίδης, και η γενική διευθύντρια Όλγα Μωραΐτου. Να πούμε φυσικά ότι την εκδήλωση την συντόνιζε ο δικός μας συνεργάτης, ο Σάκης Αντωνίου. Ενημερωτική συνάντηση για τη νέα ΚΑΠ έγινε από τον ΟΠΚΕΠΕ στην Κομωτινή. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ την διοίκηση του ΟΠΚΕΠΕ εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος του οργανισμού Κυριάκος Μπαμπασίδης και η γενική διευθύντρια Όλγα Μωραΐτου. Στην ομιλία του, ο κ. Μπαμπασίδης ανάμεσα σε άλλα τόνισε πως ακόμα και τώρα δεν έχουμε πλήρως τις εφαρμοστικές διατάξεις για να έχουμε την ακριβή εικόνα. Δίνουμε όμως πληροφορίες, μαζεύουμε ερωτήματα και βρισκόμαστε σε ανοιχτό διάλογο. Η αγωνία των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα ήταν έκδηλη μέσα στην αίθουσα, οι οποίοι και πλημμύρισαν την εκδήλωση με την παρουσία τους. Διότι η νέα ΚΑΠ, όπως υπόθηκε, αλλάζει εντελώς τον οδικό χάρτη των επιδοτήσεων, εισάγοντας νέες παραμέτρους όπως τα οικολογικά σχήματα για τα πρασινίσματα, την έννοια της βασικής και της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, τη χρήση του monitoring για τον έλεγχο των καλλιεργειών, την έμφαση στην πράσινη και φιλοπεριβαλλοντική γεωργία. Στην εκδήλωση, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, ο κ. Μπαμπασίδης, ο οποίος αποκάλυψε πως σε λίγες ημέρες θα ανοίξει η δήλωση του ΟΣΔΕ, η πρώτη με τη νέα ΚΑΠ, ενώ ανέφερε ότι είναι ζήτημα ημερών η έκδοση των εφαρμοστικών εγκυκλίων που θα φωτίσουν πολλές εκκρεμότητες και θα απαντήσουν σε πολλές απορίες. Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στη λεγόμενη τεχνική λύση που φέρει τη δική του σφραγίδα στο τεράστιο ζήτημα των βοσκοτόπων, υπερασπιζόμενος την υπογραφή του το 2014, καθώς, όπως είπε, σώθηκαν εκατομμύρια ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Παρότι πολλά τα ερωτήματα που περιμένουν ακόμη απάντηση εν αναμονή και των εφαρμοστικών εγκυκλίων από τους αρμοδίους του ΠΚΠΕ, υπόθηκε ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι να ενεργοποιήσει πολλά από τα 10 οικολογικά σχήματα από φέτος, το δορυφορικό σύστημα που θα ελέγχει τις καλλιέργειες διαρκώς και θα επιδέχεται αλλαγές ακόμη και 10 ημέρες πριν την τελική πληρωμή. Ο ΠΚΠΕ, στα πλαίσια των ενημερωτικών εκδηλώσεων που διοργανώνει την Ελλάδα, βρίσκεται σήμερα στην Κομωτινή, στη δεύτερη ενημερωτική εκδήλωση, η πρώτη η οποία ήταν η πανηγυρική και πιλωτική που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, η δεύτερη πιο ουσιαστική βρίσκεται στην Κομωτινή, διοργανώνεται σήμερα, πραγματοποιείται στην Κομωτινή, προκειμένου, όπως ο κύκλος αυτών των ενημερώσεων προκειμένου μαζί με τον αγρότη σε μια νέα εποχή, να προχωρήσουμε με ένα πλαίσιο ενημέρωσης μαζί για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνεται με τη νέα ΚΑΠ. Εκ προημίου, εκφράζοντας τη διοίκηση του οργανισμού, θα ήθελα να σας πω ότι αυτές οι εκδηλώσεις δεν μπορούμε να δώσουμε όλες τις απαντήσεις, τουλάχιστον τώρα. Είναι όμως οι εκδηλώσεις ζήμωσης, συγκεντρώνουμε τα ερωτήματα, άλλα ερωτήματα μπορούμε επιτόπου να τα απαντήσουμε, άλλα τα απαντούμε μετά από κάποια μελέτη που γίνεται στον οργανισμό. Γι' αυτό και έχουμε και έντυπα, τα οποία αν θέλει κάποιος από εσάς να υποβάλει ένα ερώτημα και μέσω email να πάρει την απάντηση
τις επόμενες ημέρες. Γίνεται όμως ζήμωση και με όλη αυτή την κωδικοποίηση των ερωτημάτων και τις όποιες απαντήσεις προκύψουν και θα προκύψουν πάρα πολλές απαντήσεις στο άμεσο μέλλον με την οριστικοποίηση των εφαρμοστικών διατάξεων που περιμένουμε όλοι και είναι ζήτημα λίγων ημερών να ανακοινωθούν, προκειμένου σε κάθε νέα εκδήλωση που διαργανώνεται στην Τρίτη, στην Τέταρτη, 10 θα οργανώσουμε, μία σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση από την Ελλάδα, όπου έχουμε διευθύνσει ως οργανισμός, έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε ολοκληρώσει μια συνολική ζήμωση και να έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ενημέρωσης, απαντήσεων, συμβουλών που μπορεί θα κωδικοποιηθεί και θα παρέχεται στον αγρότη. Η νέα ΚΑΠ αποτελεί μεγάλο στοίχημα για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, αλλά και βέβαια για την περιοχή μας, ο οποίος είναι ένας τόπος αγροτικός. Ο πρωτογενής τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και οι άνθρωποι του δημιουργούν μια αλυσίδα που περιλαμβάνει ένα πλήθος επαγγελματιών όπως αγρότες, γεωπόνους, μεταποιητές, μεταφορείς, λογιστές και άλλους. Ο βασικός κρίκος όμως είναι ο αγρότης και από αυτό ξεκινάει όλη η τροφοδοσία των υπολείπων και στηρίζουν οικονομικά τον τόπο μας. Επομένως, η ευμάρεια των αγροτών για την περιοχή μας ανακλά και σε όλη την κοινωνία. Μέρος του εισοδήματος προέρχεται από τις ενισχύσεις των αγροτικών προϊόντων που φυσικά εκεί είναι ο ρόλος του ΠΚΠ καθοριστικός. Εκτιμώ λοιπόν την παρουσία του συντοπίτη μας του ΠΚΠ του Παπασίδη σε αυτή την κέραια θέση του οργανισμού που θα συμβάλλει έγκαιρα και την έμπρεπη καταβολή του ενισχύσεως στους δικαιούχους. Αυτή η πολιτική συνδιαμορφώνεται από τρία κέντρα. Από την ακαδημαϊκή προσέγγιση που συνήθως υπάρχει στο αστικό κέντρο της χώρας, την τεχνοκρατική προσέγγιση των Βρυξελών και εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί και η πρακτική προσέγγιση των ανθρώπων που βρίσκονται στην αγροτική καθημερινότητα και οι οποίοι εντοπίζουν με πολύ απλά λόγια τις δυσκολίες, τα κενά, ενδεχομένως τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στη νέα ΚΑΠ για να μπορέσει να αποτελέσει πραγματικά ένα εργαλείο στήριξης του πρωτογενού τομέα. Υπ' αυτήν την έννοια, οι εκδηλώσεις τη σημερινή είναι χρήσιμες, γιατί μεταφέρουν στο κέντρο τις πραγματικές ανησυχίες των πραγματικών αγροτών και όχι απλά των θεωρητικών που ασχολούνται στις Βρυξέλλες με την αγροτική οικονομία. Η δεύτερη επισήμανση που θέλω να κάνω είναι ότι όπως έχει προβλεφθεί και από ηγέτες αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, η επόμενη κρίση που θα ακολουθήσει δεν θα είναι ούτε χρηματοοικονομική, ούτε ενεργειακή. Ενδεχομένως ούτε και υγειονομική σαν αυτή που ζήσαμε. Θα είναι διατροφική. Το είπε προσφάτως ο πρόεδρος Μακρόν και νομίζω διεφάνει στον πόλεμο της Ουκρανίας από το κίνδυνο που κατεγράφει για τις αγορές σιτηρών παγκοσμίως, μια που είναι οι δύο μεγάλοι κάμποι, ο ρωσικός και ο ουκρανικός, ελέγχουν το 40% της παγκόσμιας παραγωγής και είδαμε τι ντόμινο μπορούσε να δημιουργήσει αυτό. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είμαστε μια κατά βάση αγροτική περιφέρεια. Παράγονται εδώ σημαντικές ποσότητες αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Συνεπώς, το τι αφορά και τι περιλαμβάνει η νέα ΚΑΠ είναι κάτι που ενδιαφέρει όχι μόνο τον αγροτικό κόσμο, θεωρώ όμως και συνολικά την περιφερειακή μας οικονομία. Μας ενδιαφέρει όλους. Και σίγουρα οι στόχοι που έχουν τεθεί για ανταγωνιστικότητα, για ποιοτικά προϊόντα, όλα αυτά μας βρίσκουν και εμάς σύμφωνους. Δεν θα τα αναλύσω εγώ φυσικά. Όμως εκείνο το οποίο έτσι θα ήθελα να το πω όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα, πέρα από τις γρήγορες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, είναι ότι πρέπει η νέα ΚΑΠ να είναι και δίκη. Και θα το πω καθαρά, υπήρξαν προβλήματα. Υπήρξαν προβλήματα για την περιοχή μας και για τον αγροτικό κόσμο, αλλά κυρίως για τους κτηνοτρόφους μας. Και είναι κάτι που μέχρι και χθες ακόμα η ανησυχία των εκπροσώπων των κτηνοτροφικών συλλόγων και χθες συζητούσαμε για αυτά τα θέματα, είναι ήδη μεγάλη και θα παρακαλούσα όσο το δυνατόν, όσο μπορούν αυτά βέβαια τα οποία θα ακολουθήσει και η συζήτηση πέρα από την ενημέρωση και αυτή είναι πολύ σημαντική, να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε και να
αντιμετωπίσουμε όσα περισσότερο μπορούν τώρα να αντιμετωπιστούν. Δεν μπορεί να γίνει ξανά, να υπάρξει τέτοια αδικία και να γίνει αποδεκτή. Η Ροδόπη και συγκεκριμένα η Θράκη είναι μια αγροτική περιοχή, η οποία έχει ανάγκη το πρωτογενή τομέα για περαιτέρω στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω και έχω ήδη ενημερώσει τον Αντιπρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΑΠΚΕΠΕ, τον κ. Βασίλη, στο εξής. Έχουμε επεξεργαστεί μια πρόταση προσωπικά εγώ μέσω των Βρυξελών, το τεχνοκρατικό κομμάτι που είπε ο Ευρυπίδης, και αφορά τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Θράκη και ακόμα πιο ειδικότερα στη Ροδόπη. Τι είναι αυτό με λίγα λόγια? Βλέπουμε ότι μέσα από τη νέα ΚΑΠ δύναται, μπορεί, τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν ιδίως τους μικρούς αγρότες. Είδαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα υπόθηκαν σε αυτή την πολύ πετυχημένη και ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργάνωσε στην Κομωτινή ο ΠΚΠΕ για τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Συντονιστής βεβαίως της εκδήλωσης ήταν ο δικός μας άνθρωπος, ο Σάκης Αντωνίου. Θα το δούμε ευθύς αμέσως, γιατί έχει σημασία να μείνουμε στον απόϊχο αυτής της πολύ πετυχημένης προσπάθειας, γιατί πλήθος κόσμου είναι αλήθεια ότι πλημμύρισε την αίθουσα της εκδήλωσης και δεν συνηθίζεται να βλέπουμε γεμάτες αίθουσες. Αυτό σημαίνει κάτι πρακτικά, Σάκη μου, ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την πλευρά των αγροτών, των παραγωγών, να μάθουν τα νέα δεδομένα για την ΚΑΠ, να ακούσουν και τον κύριο Βαμπασίδη, ένα δικό τους άνθρωπο, κακά τα ψέματα και αυτό μετράει, και νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Δεν ξέρω φυσικά αν απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα από αυτή την εκδήλωση. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κυριακή, καλησπέρα σε όλους τους φίλους τηλεθεατές. Ήταν ομολογουμένως μια πετυχημένη εκδήλωση ως προς τη συμμετοχή αυτή που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη στην Κομωτινή από τον ΟΠΚΕΠΕ και το πλήθος του κόσμου που συνέρευσε στην νομαρχία της Ροδόπης, την παλιά νομαρχία της Ροδόπης, αποδεικνύει και την αγωνία των αγροτών αλλά και των εμπλεκομένων με τις δηλώσεις, γιατί είχαμε και πολλούς ανθρώπους από τα ΚΙΔ, από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, εμπλεκόμενους λοιπόν με το ΟΣΔΕ των αγροτών. Αυτοί λοιπόν βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο για να πάρουν απαντήσεις. Απαντήσεις δεν δόθηκαν σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν Κυριακή, ωστόσο προέκυψαν δύο πολύ σημαντικά κατά την άποψή μου στοιχεία, τα οποία νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να τα πούμε τώρα και να τα ακούσουν και οι φίλοι αγρότες που μας παρακολουθούν. Το πρώτο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η αναφορά που έκανε η αρμόδια υπάλληλος, η αρμόδια προϊσταμένη του τμήματος των άμεσων ενισχύσεων, δηλαδή του νευραλγικότερου τμήματος του ΟΠΚΕΠΕ, αυτού που πληρώνει τις επιδοτήσεις, ότι φέτος φαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια να ενεργοποιηθούν και τα λεγόμενα οικολογικά σχήματα. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι μια νέα εισαγωγή της ΚΑΠ, η οποία ουσιαστικά για να πάρει κάποιος την επιδότηση όπως την έπαιρνε στο σύνολό της τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να φτιάξει και μερικά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, να σπέρνει βιολογικά στα χωράφια του. Αυτό είναι και το εύκολο κομμάτι, και όσοι φίλοι που μας ακούν έχουν βιολογικά σε ισχύ, αυτοί δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με το πρασίνισμα. Τα υπόλοιπα όμως, όπως η καλλιέργεια κάποιων καινούργιων ποικιλιών, τις οποίες δεν τις ξέρουμε ακόμα και δεν μπορούμε να τις βρούμε και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, μία από αυτές είναι το λεγόμενο σταροκρίθαρο. Αναφέρθηκε. Δεν μπορούμε να το βρούμε. Ποιος το φέρνει, τι κάνει, πώς μπορούν οι αγρότες να το καλλιεργήσουν, έτσι ώστε να πάρουν, ας πούμε, ένα ποσό των 50 ή 60 ευρώ το στρέμμα. Υπάρχουν και άλλες έρευνες που έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα οικολογικής φύσεως, με χώρο που πρέπει να αφήσουν στα χωράφια τους. Είναι λοιπόν ζητήματα, δεν μιλώ για τους κτηνοτρόφους, τα όσα προβλέπει το οικολογικό σχήμα για τους κτηνοτρόφους δεν μπορούν με τίποτα να εφαρμοστούν και σχεδόν ομολογήθηκε. Άρα λοιπόν έχουμε ένα στοιχείο πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα Κυριακή καλλιεργούταν η εντύπωση ότι αφού δεν υπάρχει ετοιμότητα να υπάρξουν εκείνες οι ερμηνευτικές εγκύκλοι που θα λένε στον κόσμο τι να κάνει, φέτος μπορεί να γλιτώναμε τα οικολογικά σχήματα. Δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω, υπόθηκε ότι μάλλον προσπαθούν να τα ενεργοποιήσουν. Ωστόσο, οι εφαρμοστικές εγκύκλοι ακόμα δεν έχουν προκύψει και οι άνθρωποι έχουν φτάσει μέσα στην άνοιξη. Ετοιμάζονται να σπείρουν τις αερινές καλλιέργειες. Μεγάλο ζήτημα, δημιούργησε αναστάτωση
Και νομίζω ότι θα πρέπει πάρα πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες μέρες, να προκύψουν αυτές οι εφαρμοστικές εγκύκλοι του Υπουργείου. Αλλιώς, κατά την άποψή μου, δεν μπορούν τα οικολογικά σχήματα αυτά να εφαρμοστούν φέτος. Και καλά θα κάνει το Υπουργείο με πολιτική του απόφαση να τα πάρει πίσω. Μάλιστα. Ή τέλος πάντων να μην τα βάλει στη δήλωση του ΟΣΔΕ και να προχωρήσει κανονικά το υπόλοιπο κομμάτι, να ενημερωθεί ο κόσμος και να προετοιμαστεί για τον χρόνο. Και το δεύτερο στοιχείο, πολύ σημαντικό, Κυριακή, είναι αυτό που πολλοί αγρότες ακούνε και μιλούν για το δορυφόρο. Τα προηγούμενα χρόνια ο τηλεπισκοπικός έλεγχος που γίνονταν από το Να σε διακόψω λίγο. Όταν διάβασα διάφορες δηλώσεις που έγιναν μετά την εκδήλωση και από παραγωγούς, αγρότες και από τους εμπλεκόμενους. Λοιπόν, διάβασα έναν όρο που τον συναντάμε στην ιατρική επιστήμη. Monitoring. Λοιπόν, όταν τον διάβασα, ναι, λοιπόν, είναι ένας ιατρικός καθαρά όρος για τις νέες τεχνολογίες, για τα νέα μηχανήματα, για το πώς τέλος πάντων μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή πιο εξειδικευμένα. Κάπως έτσι λοιπόν το βάλα μέσα στο μυαλό μου, τον ασθενή. Παύλα Γεωργό, πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε καλύτερα. Η λογική της τηλεπισκόπησης είναι μια κατάσταση την οποία τη γνώριζαν οι αγρότες. Ήταν ο έλεγχος ουσιαστικά του ΟΠΚΕΠΕ και θα έλεγα ότι ήταν και ο φόβος, γιατί ο δορυφόρος ή το μέρος που επέλεγε ο δορυφόρος να φωτογραφίσει δεν ήταν γνωστό στους αγρότες. Και όλοι λέγανε ότι αν έχω κάποιο πρόβλημα θα με το πιάσει ο δορυφόρος. Αυτό λέγονταν. Σήμερα πλέον στη νέα ΚΑΠ η δορυφορική παρακολούθηση, Κυριακή, θα είναι διαρκής. Μάλιστα. Οι αγρότες θα πρέπει να ξέρουν ότι ανά 8 μέρες ο δορυφόρος θα περνάει πάνω από το χωράφι τους. Ο ΟΠΚΕΠΕ λέει λοιπόν ότι μέσω μιας εφαρμογής ή μέσω ενός ηλεκτρονικού τρόπου ο δορυφόρος θα παρακολουθεί το χωράφι και θα σου δίνει την εικόνα σε σένα τον αγρότη στο κινητό σου ή τέλος πάντων στο ΚΙΒ, στο κέντρο υποδοχής με το οποίο συνεργάζεσαι, και θα λέει το χωράφι που έχεις έξω από τον άβαντα έχει πρόβλημα, είναι κόκκινο. Το ανέφερε η αρμόδια υπάλληλος ως φανάρι, ως φωτεινό σηματοδότη. Αν εμφανίζεται στο δορυφόρο το κομμάτι σου ως πράσινο, σημαίνει ότι θα πληρωθείς την επιδότηση κανονικά, μάλιστα, θα έχεις κάνει όλα όπως πρέπει. Αν είναι κίτρινο, σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις γρήγορα κάποιες παρεμβάσεις. Αν είναι κόκκινο, σημαίνει ότι δεν θα πάρεις επιδότηση. Συνεπώς θα ξέρεις τι σου γίνεται στο 100% ναι, και πώς να βαδίσεις. Επέμεναν στον προληπτικό χαρακτήρα αυτής της ύπαρξης του δορυφόρου και όχι στον τιμωρητικό, έτσι όπως τον γνωρίζαμε κατά το παρελθόν. Άρα σου λέει ότι και μέχρι 10 μέρες πριν πάρεις την επιδότηση, μπορείς να κάνεις αλλαγές. Δεν μπορείς να σπείρεις διαφορετικά το χωράφι σου, αλλά μπορείς να κάνεις κάποιες αλλαγές έτσι ώστε να. Αν δεις ότι ένα χωράφι, γιατί υπόθηκε και αυτό, επειδή τα χωράφια μας είναι μικρά, στραβά, ο κλήρος είναι πολυτεμαχισμένος, ο δορυφόρος δυσκολεύεται να βγάλει καθαρές εικόνες. Μπορεί λοιπόν να σου πει αυτό αφαίρεσέ το για να μην έχεις πρόβλημα. Όπως και να έχει, πάντως, Άκη μου, θα έχουν στα χέρια τους ακόμη ένα όπλο προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ πάντα της βοήθειας και της στήριξης, η παραγωγή. Εντάξει, οι τεχνολογίες σε αυτό το κομμάτι μπορούν να βοηθήσουν εάν χρησιμοποιηθούν σωστά. Με όχι παρερμηνίες. Γιατί το και οι παρερμηνίες εγκυμονούν. Εξοικειωμένοι με την τεχνολογία αυτή. Υπάρχουν κίνδυνοι, παραμονεύουν κι αυτοί. Λοιπόν, παρόλα αυτά, θέλω να πω και κάτι τελευταίο, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Εντάξει, μίλησε και ο Περιφερειάρχης. Θα δούμε πολλά περισσότερα στη δική σου εκπομπή. Έχω την αίσθηση σε αυτή την εβδομάδα, έτσι δεν είναι, σε αυτή την αγροτική ματιά. Θα παρουσιαστούν πολύ εκτενή αποσπάσματα και νομίζω ότι θα διαφωτίσουν πολλούς φίλους. Θέλω μόνο να σταθούμε λίγο στον κύριο Μπαμπασίδη. Δεν ξέρω αν από την τοποθέτησή του φύγατε σοφότεροι ή όχι. Φύγατε, Σάκη μου. Ο Κυριάκος Παπασίτης, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, είναι ένας δικός μας άνθρωπος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παρουσία του εκεί. Εντάξει, γιατί ξέρει και την περιοχή, ξέρει και τα προβλήματα, ξέρει την περιφέρεια γενικότερα, για να μην αδικό και τους υπόλοιπους νομούς. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι από δύο σημεία των τοποθετήσεών του, κατά τη διάρκεια μετά τη συζήτηση, γιατί έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος, έγιναν και ερωτήματα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δικούς μας ανθρώπους στα κέντρα των αποφάσεων. Αναφέρθηκε σε κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια που θα δρομολογηθούν ώστε επιτέλους να τελειώσουν. Οι αγρότες είχαν απελπιστεί από αυτό. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχουν κάποιοι και να σμπρώχνουν τέτοιες υποθέσεις που εκκρεμούσαν χωρίς να φταίνει οι αγρότες. Και αυτό που ανέφερε η Κυριακή και το υπερασπίστηκε έτσι με συγκίνηση είναι αυτή η τεχνική λύση, η περιβόητη, που εφαρμόστηκε πριν από κάποια χρόνια το 2014. Την προσπάθησε πολύ. Στον ΟΠΚΕΠΕ και ουσιαστικά
παρότι είναι μια λύση που δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα της κτηνοτροφίας, έσωσε ωστόσο επιδοτήσεις. Σε εκείνη τη συγκυρία ήταν κάτι το καταπληκτικό και νομίζω ότι αυτό είναι τελικά που μένει στους κτηνοτρόφους και σε αυτούς που έζησαν την εφαρμογή αυτής της τεχνικής λύσης εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Εντάξει, ο κ. Μπαμπασίδης βέβαια είναι γνωστός στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία και για τις άλλες ιδιότητες και ενασχολήσεις του που έχει. Όμως δεν πάβει όμως ο συγκεκριμένος άνθρωπος να έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει ξαναπεράσει από αυτές τις διαδρομές και τα μονοπάτια. Οπότε γνωρίζει πολύ καλά και πώς πρέπει να διαχειριστεί τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα φυσικά στην αγροτική ματιά. Περιμένουμε να δούμε περισσότερα από και περισσότερα πλάνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κέρια, θα πω η δική σου παρουσία σε αυτή την εκδήλωση του συντονισμού. Άριστη διαχείριση, προσωπική μου εκτίμηση, γιατί και ο συντονιστής δίνει τον τόνο και το ρυθμό σε μία εκδήλωση και όλα αυτά έτσι έχουν το νόημα και τη σημασία του, Σάκη μου. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή σε ευχαριστώ καλή για τα συνέχεια. Καλά σου λόγια. Καλή σου συνέχεια, Κυριακή. Ο Κώστας Κρέκας, μιλώντας στη Βουλή επί του αιτήματος αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για το νερό, ανέφερε συγκεκριμένα πως το νερό ήταν και παραμένει δημόσιο αγαθό και δεν ιδιωτικοποιείται. Συμπλήρωσε πως το νομοσχέδιο που συζητείται είναι απαραίτητο, διότι στα δημόσια μονοπόλια πρέπει να υπάρχει έλεγχος και εποπτεία αλλά και ρύθμιση της τιμολογιακής τους πολιτικής από την πολιτεία με σκοπό την προστασία των καταναλωτών. Ο κ. Κρέκας ανέδειξε επίσης την ανάγκη λογοδοσίας των φορέων διαχείρισης υδάτων και κατέθεσε στοιχεία για την ανάγκη εποπτείας και ελέγχου στο συγκεκριμένο πεδίο. Η ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επί σειράς άρθρων του νομοσχεδίου, με το οποίο ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση του νερού, απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, καθώς την καταψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Να σημειωθεί ότι υπέρ της ένστασης ψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμμετείχε στην ψηφοφορία λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος, καθώς όπως επεσήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλήδης Τσακαλώτος, οι ανεξάρτητες αρχές στην Ευρώπη ελέγχουν τον ανταγωνισμό και τις τιμές, άρα υποκρύπτεται ιδιωτικοποίηση. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ανέφερε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη λίγο πριν πέσει στρώνει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού και των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτό το δημόσιο κοινωνικό αγαθό και την εξυπηρέτηση λίγων, οι οποίοι θα βγάζουν υπερκέρδη και από τη διαχείριση νερού αλλά και από τη διαχείριση απορριμμάτων. Το κάνατε στην ενέργεια, το πληρώσαμε όλοι πάρα πολύ ακριβά. Το κάνατε με τη ρήτρα Μητσοτάκη, το κάνατε πλέον και στην ίδρευση, αποχέτευση, άρδρευση αλλά και στη διαχείριση των απορριμμάτων, είπε ο κ. Φάμελος, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο θα είναι από τα πρώτα νομοσχέδια που θα καταργηθούν. Ξεπούλημα και ιδιωτικοποίηση των πάντων. Ακροτηριασμός των κοινοτήτων, δηλαδή της ενεργειακής δημοκρατίας, άρα ολιγοπόλιο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποβάθμιση του περιβάλλοντος, φωτογραφικά άρθρα, δεκάδες ρουσφέτια, δασικά, πολεοδομικά, οικοδομικά, ρυθμίσεις για γαλάζια παιδιά, golden boys που πέφτουν ως γαλάζιες ακρίδες στη δημόσια περιουσία, πληθώρα αντισυνταγματικών ρυθμίσεων, το λέει και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, προκλητική παράκαμψη αποφάσεων της Βουλής της Επικρατείας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας ισχυρίστηκε ότι πουθενά η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, την οποία επικαλέστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναφέρει ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου είναι αντισυνταγματικές και πως το νομοσχέδιο ρητά, αναφέρει το Υπουργείο, είναι αυτό που θα σχεδιάζει την υδατική πολιτική. Επίσης, είπε ότι το νομοσχέδιο δεν υποκρύπτει καμία μελλοντική ιδιωτικοποίηση του νερού. Θωρακίζει αυτό το οποίο θέλουμε, που είναι τι, το νερό να παραμείνει σε υποδημόσιο έλεγχο. Θα πρέπει το κράτος και η πολιτεία να καθοδηγεί και να οδηγεί τις εξελίξεις και θα πρέπει να διασφαλίζουμε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ότι το νερό που θα παρέχεται στους πολίτες, επαναλαμβάνω, σε καλή ποιότητα, ασφαλές και σε χαμηλές τιμές. Για πρώτη φορά σε νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση αναφέρονται ρητά ποιοι είναι οι πάροχοι ύδατος. Και αυτοί οι πάροχοι ύδατος, έτσι όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος νομοσχεδίου, είναι οι συγκεκριμένες δημοτικές επιχειρήσεις, οι δημόσιοι οργανισμοί, πάντα κάτω από τον έλεγχο, την εποπτεία και τη ρύθμιση του δημοσίου, όχι της ρυθμιστικής αρχής. Μπορεί στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης να μην είχαν εγκριθεί θέματα που αφορούν στη συνέχιση έργων. Αυτή τη φορά όμως, με την απουσία Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης και οριακά, πέρασαν με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να τονίζει για μία ακόμη φορά πως πρόκειται για μελέτες και χρήματα που εξασφαλίζουν τη συνέχιση έργων που βρίσκονται αυτό το χρονικό διάστημα σε εξέλιξη.
Το σκορ έδειξε 20 απόντες και 21 παρόντες. Οριακά και χωρίς την παρουσία πολλών δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, τα θέματα που συζητήθηκαν προς έγκριση στην πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος πέρασαν, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να επισημαίνει για μία ακόμη φορά ότι αν δεν ψηφιστούν τα συγκεκριμένα έργα, κινδυνεύουν πολλά, καθώς από αυτά είναι σε εξέλιξη και πρέπει να συνεχιστούν. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης διεξήχθη σε ήρεμο κλίμα, χωρίς αντιπαραθέσεις και παλινοδίες ως ήθιστε, με το σώμα αυτή τη φορά να ψηφίζει μελέτες και χρήματα για έργα που στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είχαν καταψηφιστεί. Ο κύριος Δέλκος εξήγησε την υφιστάμενη κατάσταση και απάντησε στις όποιες απορίες. Τα ποσά, αν θέλετε να τα αναφέρω, δηλαδή στο υπαριθμό 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του πίνακα, αν θέλετε να αναφέρω τα αρχικά ποσά, όσον αφορά την ανακατασκευή παιδικών χαρών, από 500.000 πάμε στις 899, 774 και 49. Στο νούμερο 6, εξυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, δράση και τις εργασίες ανακαίνησης, αλλάζει ο τίτλος «Εργασίες ανακαίνησης των ΚΕΠ στα πλαίσια του έργου εξυγχρονισμός των ΚΕΠ» και το ποσό από 61.380 σε 76.111,20. Ανάπτυξη, αναβάθμιση υποδομών καταφυγείων δεσπότων ζώων συντροφιάς, το έργο 2. Ανάπτυξη αναβάθμιση υποδομών καταφυγείου αδέσποτων ζώων συντροφιάς από 57.115.000. Εγκατάσταση δημοτικού σφαγείου στις σφαίρες από 1.300 σε 1.719.964. Συντήρηση καταστρωμάτων και υποδομών δημοτικών οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2021 από 600.000 στο ορθόν 1.200.000. Και έχει, συγγνώμη, το 10 είναι καινούριο, έχει προσθεθεί η μελέτη αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του 1ου 4ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης. Έχει μπει ποσό 20.000. Τώρα, όσον αφορά το υπαριθμόν 11, υπάρχει ήδη στο τεχνικό πρόγραμμα, αλλάζει ο τίτλος και το ποσό από γεωλογικές και υδροτεχνικές μελέτες για τις επεκτάσεις περιφερειακών κημητηρίων Αλεξανδρούπολης σε υδρογεωτεχνική μελέτη για το νέο κημητήριο Νέας Χυλής. Και δημιουργία δύο μελετών, στατική μελέτη κυρίου αντιλοστασίου τροφοδοσίας αδευτικών δικτύων του ευφερών Πέπλου και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κυρίου αντιλοστασίου τροφοδοσίας αδευτικών δικτύων του ευφερών Πέπλου. Αυτά είναι. Σε σχέση με την προηγούμενη, με το προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα και το ποια καταψηφίστηκαν και ποια ξανασυμπεριλαμβάνονται, μπορείτε λίγο να μας τα εντοπίσετε? Ναι, από την εισήγηση που έχει έρθει για τους αριθμούς 1 έως 15, στην ουσία αυτά που την προηγούμενη φορά καταψηφίστηκαν, βασικά είναι όλα πλην του νούμερο 10 και του νούμερο 11. Το νούμερο 10 ήταν η μελέτη του 4ου ΕΠΑΛ που δεν είχε μπει και το νούμερο 11 που δεν είχε μπει, απλά το βάζουμε για αλλαγή τίτλου. Τα υπόλοιπα από το 1 έως το νούμερο 9 είναι... Η εισήγηση, όπως είχε έρθει, είναι υπηρεσιακά θέματα, αλλαγές ποσών και τίτλων, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουν, γιατί θα έχουμε πρόβλημα στην υλοποίηση των έργων αν δεν προχωρήσουν. Είναι η δεύτερη φορά που έρχονται και γίνεται, αυτή η δυνατότητα υπάρχει άπαξ. Και είναι η εισήγηση της υπηρεσίας, καθώς και οι δύο οι μελέτες που μπήκαν για το ΕΒ, θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο. Υπήρχαν και στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, στην εισήγηση. Είναι κρίσιμο και πρέπει να προχωρήσουν. Υπάρχει έτοιμη χρηματοδότηση 7 εκατομμυρίων ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, είτε για εμάς, είτε να δημοπρατηθεί απευθείας από την περιφέρεια για να γίνει εκεί το αρδευτικό. Είναι κρίμα. Τα χρονικά περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Πρέπει να προχωρήσουν αυτές οι μελέτες. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή των Φερών. Η Λαϊκή Συσπήρωση που ήταν παρούσα επιχειρηματολόγησε για κάθε έργο ξεχωριστά, εστιάζοντας σε δύο ζητήματα που αφορούν στις σφαίρες, στο ΤΟΕΒ και στο σφαγείο. Οι μελέτες και το ΤΟΕΒ, οι μελέτες έχουν γίνει και είναι στην Πάτρα και μας είπαν, ας πούμε, ότι σήμερα το ΤΟΕΒ είναι 39.000 συνολικό ποσό και είναι μία μελέτη η οποία χρηματοδοτείται από το Δήμο. Είναι μία μελέτη η οποία χρηματοδοτείται από το Δήμο και η άλλη μελέτη λέει χρηματοδοτείται από το ίδιο το ΤΟΕΒ. Είμαι 39.000. Δεν είναι 43 ή 43. Και εκεί βλέπουμε, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει επιστημονικό προσωπικό στους Δήμους και στις περιφέρειες να κάνουν τις μελέτες ώστε να προχωρούν τα έργα απρόσκοπτα και να γίνονται, και αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μελέτες, όπως είναι τα ΤΟΕΒ ή οτιδήποτε άλλες υπηρεσίες, δεν μπορούν να κάνουν τα έργα τα οποία είναι χρήσιμα και χρειάζονται για τους αγρότες και να κατεβάσουν το κόστος παραγωγής.
Δηλαδή, πάνω σε αυτό σίγουρα θα ψηφίσουμε το θετικό. Αλλά στο θέμα του σφαγείου ήταν πάντα η θέση μας, πάντα η θέση μας ότι το σφαγείο των φαρών πραγματικά όπως γίνεται με δανεισμό θα είναι το κόστος τόσο μεγάλο των δανείων το οποίο δεν θα μπορεί να βγει ποτέ. Και σήμερα η κτηνοτροφία να πάρουμε μια γεύση του 1984. Μόνο οι φέρες, σαν κοινότητα φερών, τότε μαζί με τον πόρο είχαμε 84.000 μεγάλα μικρά ζώα και σήμερα έχουμε 15.000 σαν δήμους Αλεξανδρούπολης. Σκεφτόμαστε τι κάνουμε τώρα. Έτσι. Σκεφτόμαστε τι κάνουμε τώρα με αυτό το σφαγείο και πόσο μέσα θα μας είναι κάθε χρόνο. Και συγχρόνως ότι δεν θα βγει 3 εκατομμύρια, αλλά θα βγει 1 εκατομμύριο περίπου, γιατί δεν προβλέφτηκαν οι δρόμοι, δεν προβλέφτηκε να πάει ρεύμα, δεν προβλέφτηκε η σύνδεση του βιολογικού του σφαγείου με το βιολογικό των φερών. Ήθελα να πω καταρχήν συγχαρητήρια στον κύριο Βαρσαμάκη για την υπεύθυνη τοποθέτησή του. Πραγματικά η μελέτη την οποία έχουμε για το σφαγείο, είχαμε πει από την αρχή ότι μας προβληματίζει όλους, γιατί δεν προέβλεπε ούτε δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, ούτε δίκτυο νερού, ούτε και τον αγωγό ο οποίος θα έπαιρνε τα λίμματα για να τα μεταφέρει προς τον βιολογικό καθαρισμό. Είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει το κόστος της εγκατάστασης μέχρι να φτάσουμε στη λειτουργία του, αλλά είναι και πολιτική μας απόφαση και δέσμευση προς τους αγρότες και τους στενοτρόφους της περιοχής το σφαγείο να το θέσουμε και στη λειτουργία και μέσα στο 2023 να τελειώσει οριστικά. Τώρα, όσον αφορά για τις δύο μελέτες οι οποίες αφορούν τη συνεργασία μας με τον ΤΟΕΒ Φερών Πέπλο, η μελέτη για την οποία αναφερθήκατε, κύριε Βαρσαμάκη, αφορά μια άλλη μελέτη η οποία αφορά τον αγωγό μεταφοράς νερού. Τι θέλω να πω για να γίνει κατανοητό σε όλους. Εκεί στην περιοχή πραγματικά έχουμε μια εκτείναξη του κόστους παραγωγής και της μεταφοράς νερού σε μια απόσταση 800 μέτρων έχουμε δύο αντλιοστάσια. Τι φιλοδοξούμε να κάνουμε με αυτές τις μελέτες και με την προγραμματική σύμβαση την οποία θα υπογράψουμε με την αναπτυξιακή, να καταργήσουμε ουσιαστικά τη μία άντληση και με έναν αγωγό νερό να μεταφέρουμε το νερό από την όχθη του ποταμού στην Τζιμετένια Διόρυγα. Να ρίξουμε κατακόρυφα κατά 100% το κόστος παραγωγής των αγροτών, το οποίο ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο με την αύξηση που υπάρχει στο ηλεκτρικό ρεύμα έχει εξευτεί, που με τη σειρά του, επειδή και ο οργανισμός είναι ανταποδοτικός, το μεταφέρει προς τους αγρότες. Όλοι γινόμαστε μάρτυρες παραπώνων που έχουν οι αγρότες μας, γιατί πραγματικά πληρώνουν περισσότερα χρήματα από ό,τι θα θέλαμε όλοι μας να πληρώνουν προς το ΣΤΟΕΒ. Με αυτό το έργο, το οποίο θα ενταχθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα της περιφέρειας και είναι της τάξης των 7 εκατομμυρίων ευρώ, θα κάνουμε ένα σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο στο οποίο θα έχουμε και εξοικονόμηση νερού και εξοικονόμηση ενέργειας. Ο επικεφαλής της παράταξης Σάββας Δευτεραίος διευκρίνησε τι σημαίνει λευκή ψήφος, διότι όπως είπε, υπάρχουν έργα που πράγματι είναι αναγκαία και πρέπει να γίνουν, παρά το γεγονός ότι διαφωνεί πλήρως με τη λογική αλλά και την πολιτική που εξυπηρετεί γενικώς το τεχνικό πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής. Το ερώτημα που μπαίνει σήμερα είναι τι κάνουμε αν ψηφίζουμε ή καταψηφίζουμε ή λευκώς το τεχνικό πρόγραμμα. Εμείς γενικά έχουμε καταψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα. Στη συγκεκριμένη φάση λοιπόν ψηφίζουμε λευκό. Όμως υπάρχουν έργα που πραγματικά εμείς τα έχουμε στηρίξει και θέλουμε να γίνουν. Παραδείγματος χάρη το νεκροταφείο. Θέλουμε να γίνει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δηλώσουμε ότι ναι, μας ενδιαφέρει να το δούμε να προχωράει. Το δηλώνουμε. Ας μην μετρήσει αν θετική η ψήφος μας, δεν μας νοιάζει. Απλά δηλώνουμε όπως τη δηλώνουμε για το ΤΟΕΒ, ότι θέλουμε να προχωρήσει η μελέτη. Ό,τι και να πούμε, θέλουμε να προχωρήσει. Αν θέλετε να το καταγράψετε σαν υπέρ ή για το τέταρτο ΕΠΑΛ. Θέλουμε να προχωρήσει. Αυτά είναι τρία σημεία τα οποία απλά τα αναφέρουμε για να το έχουμε να καταγραφούν ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουν. Και το λευκό που ψηφίζουμε είναι γενικά για το όλο σχεδιασμό που έχετε κάνει και για το ότι δεν συμφωνούμε γενικά με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με βάση την πολιτική που εξυπηρετεί. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορά στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης και σε όλα όσα προγραμματίζει η Δημοτική Αρχή, μιας και μπαίνουμε σιγά-σιγά στο καλοκαιράκι. Φυσικά, η προετοιμασία για την τουριστική περίοδο έχει ξεκινήσει αρκετό χρονικό διάστημα πριν. Ωστόσο, όμως, συναντήσεις, επαφές, ζυμώσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς βρίσκονται στο επίκεντρο αυτό το χρονικό διάστημα μαζί μας για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον σχεδιασμό και τη στρατηγική της Δημοτικής Αρχής. Βρίσκεται ο πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, ο κύριος Σεραφιμίδης. Θα τον δούμε αμέσως τώρα. Κύριε Σεραφιμίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μασκά, και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε κοντά μας. Και η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από λίγες ημέρες, έγινε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου με τους περισσότερους, θα πω εγώ, εμπλεκόμενους φορείς στην Αλεξανδρούπολη για την ανάπτυξη του τουρισμού και κυρίως για το κομμάτι που αφορά την προβολή, γιατί εστιάζεται και σε αυτή την υπόθεση, κύριε Σεραφιμίδη. Νομίζω πως τα συμπεράσματα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα για το πώς θα κινηθείτε χέρι-χέρι. Έτσι ακριβώς, κυρία Πασχάκη, την προηγούμενη εβδομάδα και το δημάρχο μας, του Γιάννη Ζαμπού, προσκλήθηκαν όλοι οι φορείς της περιοχής μας που σχετίζονται με τον τουρισμό, ώστε να τους παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που ψηφίστηκε και πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο μας με έναν προϋπολογισμό 196.000 ευρώ. Κάναμε έναν απολογισμό των δράσεων από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου και ανταλλάξαμε απόψεις αλλά και προτάσεις, ώστε όλοι μαζί να συνεργαστούμε, ώστε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη στον τουρισμό στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Κύριε Πρόεδρε, 196.000 ευρώ είπατε. Πέρυσι δεν είχε όμως περάσει αντίστοιχη πρόταση, ενώ δεν είχε ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Φέτος έγινε η αλλαγή. Ευτυχώς, θα πω εγώ. Ευτυχώς, κυρία Μπασκάκη, έτσι είναι η πρώτη φορά που ψηφίζεται ένα τέτοιο ποσό για τον τουρισμό στον Δήμο μας. Εγώ ήθελα να πω ότι από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή υπήρχε μια αδράνεια και μια διαφορία, θα έλεγα, όσον αφορά την τουριστική προβολή του Δήμου. Αυτό φάνηκε, όπως είπατε και εσείς, πέρυσι καταψηφίστηκε το σχέδιο τουριστικής προβολής και φέτος να φανταστείτε ότι υπερψηφίστηκε λόγω του ότι είχαμε απουσίες από την αντιπολίτευση. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν συμμετείχαν όλοι, πάλι δεν θα είχαμε σχέδιο τουριστικής προβολής. Εντάξει, είναι οι γνωστές καταστάσεις που ζούμε μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια, κύριε Σεραφιμίδη, γι' αυτό και είπα ευτυχώς, γιατί πραγματικά πρέπει να επικεντρωθείτε γενικότερα στο κομμάτι που αφορά τον τουρισμό και την αύξηση του ρεύματος των ταξιδιωτών και των επισκεπτών. Και αν δεν υπάρχουν και τα ανάλογα κονδύλια, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν και οι αντίστοιχες κινήσεις. Τώρα θέλω να πω το εξής, γιατί έχει και αυτό σημασία. Κάθε φορά αυτή την χρονική περίοδο συζητούμε πάντα για εκθέσεις, για συμμετοχές του Δήμου σε διάφορες τέτοιες δράσεις και δραστηριότητες, κύριε Σεραφιμίδη. Και είναι αλήθεια, τα λέγαμε πριν από λίγες ημέρες και με τον αντιπρόεδρο της ΤΙΕΔΑ, τον κύριο Κυριακίδη, δεν μπορούμε να περιμένουμε αποτελέσματα από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε έχουμε το μαγικό ραβδάκι για να γίνουν θαύματα. Όμως, όταν κάτι ξεκινάει σωστά, έχουν μπει οι βάσεις, τα αποτελέσματα αρχίζουν και φαίνονται. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Ακριβώς, κυρία Βασκάκη, εμείς εδώ και τρία χρόνια, είναι τρίτη χρονιά που πηγαίνουμε, συμμετέχουμε στις μεγαλύτερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Επίσης, οργανώνουμε και φάμε τρίπ. Όπως θυμάστε, πέρυσι είχαμε και τους Κύπριους δημοσιογράφους και την πρόεδρο από το μεγαλύτερο τουριστικό πρακτορείο της Κύπρου. Δουλεύουμε, η ομάδα τουρισμού κάνει πολύ σοβαρή δουλειά με σωστό προγραμματισμό. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας πιστεύω ότι είναι ήδη ορατά. Και συνομιλώντας με ανθρώπους, με ξενοδόχους, με ανθρώπους εστίασης και με όλους τους επαγγελματίες της περιοχής μας, αλλά και με έρευνες που γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Πρόσφατα έρευνα από τα μεγαλύτερα τουριστικά πρακτορία της χώρας μας μας κατατάσσει στην τρίτη θέση πανελλαδικά μετά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη ως προορισμό City Break. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι ο στόχος της Δημοτικής Αρχής του Γιάννη Ζαμπούκη, να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχουμε τα Παρασκευά Σαββατοκύριακα κόσμο. Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η Δημοτική Αρχή, έβαλε τον τουρισμό ψηλά, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο που αποτελεί μια πραγματικότητα. Νομίζω αυτό το βλέπετε και μέσα από τις συζητήσεις που έχετε με τους εμπλεκόμενους, ακόμα και από τη συμμετοχή σε εκθέσεις, ότι η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων. Θέλω να πω ότι είναι μια πόλη που δεν είναι άγνωστη πια στους περισσότερους. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Εντάξει, από την Αλεξανδρούπολη αντιλαμβάνονται που βρίσκονται αυτοί οι πόλοι πάνω κάτω, ξέρουν τι έχουν να περιμένουν. Είναι ένας προορισμός τουλάχιστον ακουστικά γνωστός.
Γι' αυτό, κυρία Βασκάκη, εγώ σας λέω ότι ήρθε η ώρα της Αλεξανδρούπολης. Μας το λέει συνέχεια και η υφυπουργός του τουρισμού, η κυρία Ζαχαράκη. Πρόσφατα σε τοπικό μέσο ανέφερε για τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχοντας στις μεγαλύτερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όλοι αυτό, Δήμος και φορείς, να το εκμεταλλευτούμε. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά την προσπάθειά μας. Επενδύουμε συνεχώς στην εξωστρέφεια του Δήμου μας για να έχουμε όσο γίνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου τώρα και κάτι τελευταίο. Εντάξει, για την Τιεδά θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο να τα πούμε, γιατί όπως είπαμε, ανοίγει και η σεζόν και εκεί δίνεται μια πολύ μεγάλη βαρύτητα με το κάμπινγκ και με όλες τις εργασίες που το προηγούμενο χρονικό διάστημα σας έβαλαν στο επίκεντρο και σχολιαστήκατε. Αλλά κάποια πράγματα πλέον έχουν μπει σε μια τάξη και πρέπει να το πούμε και αυτό. Γίνονται κινήσεις προς σωστή κατεύθυνση. Φυσικά και υπάρχουν προβλήματα. Δεν θέλουμε να ωρεοποιήσουμε κάποια κατάσταση. Αλλά επειδή είστε και νέοι άνθρωποι με διάθεση και όρεξη, εννοώ γενικότερα στην Τιεδά, θέλετε και προσπαθείτε καθημερινά να τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά. Είστε αισιόδοξος λοιπόν για την φετινή τουριστική σεζόν? Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, όπως είναι και ο πρόεδρος των ξενοδόχων και όλοι οι φορείς του τουρισμού. Αυτό είπαμε και προχθές στη συζήτησή μας. Είμαστε αισιόδοξοι. Σας ζήτησαν κάτι πιο εξειδικευμένο οι άνθρωποι του τουρισμού από αυτή τη συνάντηση? Κάτι να το κοιτάξετε διαφορετικά? Όχι, και προτάσεις, αλλά η επιθυμία τους ήταν να συμμετέχουν στη σύνταξη της μελέτης η οποία θα εκπονηθεί, ώστε να συμπεριληφθούν οι προτάσεις. Και εννοείται ότι το αποδεχτήκαμε. Μάλιστα. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη φετινή σεζόν. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε την περσινή, η οποία άνοιξε την σεζόν του 19. Είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς και εδώ, όπως αναφέρετε και στο κάμπινγκ, έχουμε ήδη ετοιμαζόμαστε. Έχουν γίνει πάρα πολλές εργασίες, αναβαθμίστηκε όλες οι εγκαταστάσεις και προπαντός παρέχουμε πλέον ασφάλεια ύστερα από τα κλαδέματα των δέντρων, τα οποία είχαν κλαδευτούν, πιστεύω, πάνω από 30 χρόνια. Το ζητούσε ο κόσμος και έγινε επιτέλους πράξη. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα όσο θα πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γραπτή ερώτηση με επίκεντρο τον κάθετο άξονα φυσικού αερίου που θα ενώνει την πόλη των Φερών με το τρίγωνο της Ορεστιάδας, κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης με αποδέκτη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη νέα γραπτή ερώτηση, ο βουλευτής τονίζει τον αναπτυξιακό οργασμό που λαμβάνει η χώρα στον Εύρο, ενώ παράλληλα αναφέρεται στις άριστες διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας και στην αναβίωση του πετρελογού Αλεξανδρούπολης-Μπουργκάς που διαφαίνεται να έχει ελπιδοφόρο αποτέλεσμα. Γραπτή ερώτηση με επίκεντρο τον κάθετο άξονα φυσικού αερίου που θα ενώνει την πόλη των Φερών με το τρίγωνο της Ορεστιάδας, κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης με αποδέκτη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η γραπτή ερώτηση έρχεται σε συνέχεια της σχετικής επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής και συζητήθηκε στη Βουλή στις 9 Δεκάτου του 2021, παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά. Στη νέα γραπτή ερώτηση, ο βουλευτής τονίζει τον αναπτυξιακό οργασμό που λαμβάνει η χώρα στον Εύρο, ενώ παράλληλα αναφέρεται στις άριστες διμερείς σχέσεις Ελλάδος-Βουλγαρίας και στην αναβίωση του πετρελογού Αλεξανδρούπολης-Μπουργκάς που διαφαίνεται να έχει ελπιδοφόρο αποτέλεσμα. Με την ευκαιρία των προαναφερόμενων εξελίξεων, ο βουλευτής ρωτά τον αρμόδιο υπουργό εάν υφίσταται η δυνατότητα να συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό υλοποίησης του πετρελογού Αλεξανδρούπολης-Μπουργκάς και η μελετητική ορίμανση και αδειοδότηση του κάθετου αγωγού φυσικού αερίου πέπλου Φερών Τρίγωνο Εύρου. Ώστε να έχουμε αυτόν τον κάθετο νομαρχιακό αγωγό φυσικού αερίου που πραγματικά θα ζωοδοτήσει τον νόμο και θα ενισχύσει τις επιχειρήσεις, τις βιοτεχνίες, τις βιομηχανίες, τους μείζονες σχηματισμούς που έχει το στράτευμά μας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα νοικοκυριά πάνω απ' όλα. Ήδη υπήρξε μία σύμφωνη άποψη από την πλευρά του Υπουργού Περιβάλλοντος. Δέχτηκε αυτό το θέμα να το συζητήσουμε στην Ολομέλεια. Το συζητήσαμε. Λόγω όμως απουσίας του τον αντικατέστησε ο Υφυπουργός ο Νίκος Ταγαράς. Διαβάζοντας την ομιλία του δηλαδή. Και ήταν ένα έργο για μας σημαντικό. Διότι απευθυνόμενος σε υψηλότατο παράγοντα της χώρας. Του είπα το εξής: αν ήσασταν κάτοικος των κήπων και των πέριξ χωριών και παίρναγαν από τα πόδια σας, από την αυλή σας, 3-4 αγωγή φυσικού αερίου, έχουν φυσικό αέριο οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, των Μεγαλοπόλεων,
και δεν έχουν, και δεν έχει ο ίδιος. Που περνούν οι αγωγοί. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς θα νιώθατε. Έχετε δίκιο. Και προχωρήστε το. Και έτσι το προχωρήσαμε. Αυτό το όνειρο λίγο έχασε την έντασή του και το επαναφέρουμε τώρα εύστοχα, εφόσον ήδη έχει αποφασιστεί η αντίθετη χρήση του πετρελαιαγωγού Αλεξανδρούπολης Μπουργκάζ, αφού φτιάχνονται τα έργα, αφού θα γίνουν όλες αυτές οι προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε να έχουμε στα χέρια μας εισαγωγικά σε λίγα χρόνια αυτόν τον αγωγό, γιατί παράλληλα να μην έχουμε και τον αγωγό φυσικού αερίου. Φυσικού αερίου που θα είναι για την διανομή του φυσικού αερίου, όπως προείπα, στις επιχειρήσεις και τις δομές που έχουμε στο νομό μας. Διότι ως γνωστόν γίνονται τα έργα μόνο στις πρωτεύουσες των νομών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συν της πόλης της Ορεστιάδος. Ορθώς αποφασίστηκε πριν από 7-8 χρόνια από τον τότε οραματιστή περιφερειάρχη Γιώργο Παυλίδη και με τη σύμφωνη γνώμη τη δική μου, και το έφερα το θέμα στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όμως, στο καλό υπάρχει το καλύτερο και στο καλύτερο το άριστο. Αυτό διεκδικούμε, αυτό καταθέσαμε γραπτός μέσα από την ερώτησή μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με επίκεντρο το κάθετο άξονο που προείπα, που θα ενώνει το Νότιο Εύρο με το βορειότερο σημείο που είναι το Τρίγωνο. Πιστεύω σε αυτό το έργο και θέλω να σας καταθέσω για πρώτη φορά ότι υπάρχουν και ιδιώτες οι οποίοι θα στηρίξουν αυτό το έργο. Ο βουλευτής λοιπόν Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστάσιος Δημοσχάκης, ρωτά τον αρμόδιο υπουργό εάν υφίσταται η δυνατότητα να συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό υλοποίησης του πετρελαγωγού Αλεξανδρούπολης Μπουργκάς και η μελεκτική ορίμαση και αδειοδότηση του κάθετου αγωγού φυσικού αερίου Πέπλου Φερών Τριγώνου Εύρου. Και όχι μόνο, αλλά βεβαίως ο κύριος Δημοσχάκης, διότι είχαμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε στο στούντιο της Αλφα Τηλεόρασης και θα παρακολουθήσετε την συνέντευξη που μας παραχώρησε, μας μίλησε εκτός από τον κάθετο φυσικό αγωγό αερίου, μας έκανε νήξη και για ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και προσπαθεί με έναν τρόπο να το διευθετήσει και έχει να κάνει φυσικά με τον κλειστό αυτοκινητόδρομο. Ας δούμε λοιπόν τι μας είπε ο κύριος Δημοσχάκης. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Θα συνομιλήσουμε απόψε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο ομολογουμένως πρέπει να πούμε, κύριε Δημοσχάκη, το έχετε αναδείξει και άλλες φορές. Μήπως και πράγματι προκύψει ένα θετικό αποτέλεσμα, πόσο μάλλον τώρα που στα Σκαριά υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο project για τον Εύρο, να έρθει και αυτό με λίγα λόγια να κουμπώσει, να ενώσει. Μήπως πάμε παρακάτω, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι παρακολουθείτε με λεπτομέρεια ότι επιμένω στα δίκαια αιτήματά μας με στόχο να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και προόδου καταρχήν των νοικοκυριών, κατά δεύτερον των επιχειρηματιών, κατά τρίτον όλων αυτών που εγκαταστάσεων που θέλουν τη ζωοδότησή τους μέσα από το φυσικό αέριο. Θέλω να σας ενημερώσω ότι πράγματι το Σεπτέμβριο του 2021 κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση, έφερα το θέμα στην Ολομέλεια με σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου υπουργού, προκειμένου να κατασκευαστεί ένας νομαρχιακός αγωγός φυσικού αερίου από το ύψος περίπου των Κήπων μέχρι το Ορμένιο και επίσης δε από το Δημότυχο στην Κοιλάδα του Ερυθροποτάμου μέχρι τους Μεταξάδες και από την Ορεστιάδα στην Κοιλάδα του Άρδα μέχρι τον Κυπρίνο και τα Κόμαρα, ώστε όλοι οι οικισμοί, όλες οι επιχειρήσεις, όλες οι βιοτεχνίες, όλοι οι μείζονες σχηματισμοί, όλα τα συντάγματα, όλα τα στρατόπεδα, όλα τα νοικοκυριά να έχουν και να χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο, διότι είναι απαραίτητο. Διότι απευθυνόμενος σε υψηλό παράγοντα της χώρας, τον ρώτησα αν σε περίπτωση ήταν κάτοικος των Κήπων και διήρχοντο από τα πόδια του 3-4 αγωγοί από την πλευρά της Ανατολής, από της γειτονικής Τουρκίας.
δεν θα έχει φυσικό αέριο ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, αλλά δεν θα έχει ο ίδιος. Πώς θα νιώθατε αν ήσασταν κάτοικος αυτής της περιοχής? Άδικο, και προφανώς έλεγα, μα είναι δυνατόν? Έτσι προχωρήσαμε και καταθέσαμε την ερώτηση. Έγινε μία προμελέτη. Είναι γεγονός ότι υπάρχει, είναι κοστοβόρο. Είναι, κύριε Βουλευτά, όμως, για να αποδείξετε με έναν τρόπο ότι είναι ένας εφικτός στόχος αυτός, έτσι. Το συζητήσαμε στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν ήταν παρόν λόγω εκτάκτου ταξιδίου ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, αλλά ήρθε ο υφυπουργός, ο αρμόδιος, και σχεδόν από ό,τι μου είπε διάβασε την ίδια την ομιλία του, την οποία είχε συντάξει, αλλά ήταν όμως ανάγκη να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Ωστόσο όμως αυτή η πρόταση, η ωραία, η καινοτόμος, η ευρηματική, η υπαλλακτική, αλλά και ζωοδοτική για την περιοχή μας, δεν προχώρησε στους ρυθμούς που θα ήθελα. Και γι' αυτό το επαναφέρω στην επικαιρότητα, το διεκδικώ μέσα από μία ερώτηση, διότι ως γνωστόν ο πετρελαιαγωγός που είναι αυτή τη στιγμή στα σκαριά, να πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσουμε και μία λέξη της καθομιλουμένης, ήδη έχει συγκροτηθεί κοινή επιτροπή. Έρχεται το πρώτο μεγάλο βήμα. Έρχεται το πρώτο μεγάλο βήμα του ο πετρελαιαγωγός Αλεξανδρούπολης Μπουργκάς, με αντίθετη κατεύθυνση πλέον, όχι όπως είχε σχεδιαστεί την προπροηγούμενη δεκαετία. Συνεπώς, για μας είναι ευκαιρία. Όταν κανείς δημιουργεί υποδομές, θα πρέπει να λύνει και λοιπές υποδομές που έρχονται μέσα από αυτήν την διαδικασία. Διότι στην ίδια κατεύθυνση και πλησίων αυτού του πετρελαιαγωγού μπορεί να γίνουν όλες οι απαιτούμενες υποδομές, ώστε να τύχουμε αυτού του προνομίου όλοι μας στο νομό Εύρου. Να το προνοήσουμε, έχουμε... όμως, λέτε, κύριε Βουλευτά, γιατί αν φτάσουμε το προνοήσουμε, πραγματικά σε ένα σημείο... Να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση και μέσα από ένα σημαντικό έργο υποδομής να μπορούμε να εξασφαλίσουμε και λοιπές άλλες υποδομές που είναι απαραίτητες για το μέλλον. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ελπίζω να πετύχουμε το ποθούμενο, αυτό το οποίο έχω, το προτινόμενο, γιατί θέλω να μοιράσω τη χαρά μου μαζί σας. Και βλέποντας όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν απόψε, ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες είναι διαθέσιμες, ώστε να βοηθήσουν στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος. Δυνάμεις οι οποίες επενδύουν στην περιοχή. Οπότε μας θα αρπάξουμε την ευκαιρία, λέτε. Ελπίζω με λίγα ότι σε ένα ποσοστό, επειδή συζητώ πάντα, ας πούμε, πάντα αυτή την περίπτωση, πιστεύω ότι να έχουμε θετική κατάληξη. Μάλιστα, μακάρι, γιατί όχι, ποιος το θέλει, κύριε Βουλευτά. Εδώ είμαστε για να παρακολουθούμε και αυτή την εξέλιξη. Πριν πάμε στο επόμενο ζήτημα, γιατί όλα αυτά με έναν τρόπο αναφέρομαι στον κλειστό αυτοκινητόδρομο. Ακόμη ένα ζήτημα το οποίο το έχετε πάρει επόμου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακόμη και από όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, για να τα θυμόμαστε αυτά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Βουλευτά. Πριν πάω όμως σε αυτό το ζήτημα, θέλω να πω το εξής. Εμένα προσωπικά μου αρέσει, και θα το πω δημόσια, θα καταθέσω την άποψή μου δημόσια με την ευθύνη των λόγων μου. Μου αρέσει που ακόμη και σήμερα, κύριε Βουλευτά, αν και είστε στο κυβερνών κόμμα και κανείς θα περίμενε να λειτουργήσετε με ένα διαφορετικό τρόπο, δεν είστε στην αντιπολίτευση, είστε όμως στο κυβερνών κόμμα, εκεί ανήκετε. Ακόμη και σήμερα, λοιπόν, που μιλούμε, καταθέτετε ερωτήσεις, αναφόρες, ασκείτε ουσιαστικά το κοινοβουλευτικό σας έργο. Και αυτό πραγματικά πρέπει να το πιστωθείτε. Πρέπει να βλέπουμε και τα καλό σκήμενα μιας δραστηριότητας, αρμοδιότητας ενός βουλευτή. Γιατί κάποιοι μπορεί να λένε, μα τώρα εντάξει, ο Δημοσκάκης καταθέτει ερώτηση, αφού το κυβερνών κόμμα είναι, ας πάει να πιάσει τον υπουργό, ας πάει να πιάσει τον άλλο βουλευτή, ας πιάσει τον πρωθυπουργό, ας κάνει ό,τι νομίζει. Όχι, επιτελείτε το ρόλο σας σωστά. Θα μεταφέρετε αιτήματα, προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας του Εύρου, θα κάνετε τα βήματα που πρέπει να κάνετε, θα ακολουθήσετε τη διαδικασία, ακόμη και αυτήν. Έτσι δεν είναι, κύριε Βουλευτά? Εγώ το λέω προσωπικά, γιατί το βλέπω, το καταγράφω, γι' αυτό και το αναφέρω και δημόσια. Σας ευχαριστώ για τα φιλόφρονα λόγια σας. Είναι ειλικρινή. Σας βλέπω στο πρόσωπό σας. Δεν θα είχα
λόγο να μην το πω αυτό. Και σας διαβάζω. Εκείνο το οποίο έχω να πω, είμαι ο οπαδός του συνεχώς επιχειρήν και του συνεχώς διεκδικήν από την επόμενη μέρα των εκλογών. Και αυτό θα πράξω μέχρι Θα μπορούσατε να κάτσετε στη βολή σας, αυτό θέλω να πω με έναν τρόπο. Όχι βέβαια. Μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας μου θα αγωνίζουμε για την ικανοποίηση των δικαίων ετοιμάτων μας. Έχουμε δικαίωμα να διεκδικούμε και θα διεκδικούμε πολλά. Θα γράφουμε για πολλά. Θα φέρνουμε τα θέματα στη Βουλή και θα ζητούμε την ικανοποίησή τους. Ξέρω ότι με τη μέθοδο των πιθανοτήτων δεν μπορούν να γίνουν όλα. Ξέρω ότι όλα είναι κοστοβόρα, όμως είναι οραματικά. Εάν δεν μπορέσουν, αν δεν καταστεί εφικτό να υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις σε αυτήν τη θητεία, έχουμε και την επόμενη θητεία. Ωστόσο όμως εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια και πιστεύουμε ότι με ένα έργο μπορούμε να κάνουμε και δεύτερο ναι, και τρίτο. Ναι κύριε Βουλευτά, αλλά ξέρετε, θέλω να πω ότι ασκείτε κάθε μέτρο πίεσης, παρέμβασης και ελέγχου. Ό,τι σας δίνεται εκ του νόμου πάντα και του συντάγματος ως δικαίωμα, το ασκείτε. Δεν το βλέπουμε αυτό από όλους τους βουλευτές, γενικότερα κύριε Βουλευτά, γι' αυτό και το λέω. Ξέρετε ότι όταν κατατίθενται μέσω του κοινοβουλευτικού ερωτήσεις, κοινοβουλευτικές αναφορές και επερωτήσεις, και όταν λέμε κοινοβουλευτικός έλεγχος, ελέγχουμε τους υπουργούς. Σε εισαγωγικά είναι μια τιμωρία να αναδεικνύονται αιτήματα δίκαια μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και πολύ περισσότερο αυτά να γράφονται ή να λέγονται στην Ολομέλεια. Εγκαλούμε τον υπουργό και τους συνεργάτες του χάριν των πολιτών, χάριν της περιοχής μας. Δεν είναι λόγια για να γράφονται μόνο. Δεν είναι λόγια για να λέγονται επί επτερόεντα. Μα γι' αυτό το αναφέρω. Είναι θέματα ουσίας. Ο βουλευτής θα μετρηθεί για την προσφορά του εάν ήταν παρόν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και διεκδικούσε αιτήματα λογικά, εφικτά και αναγκαία. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, ήθελα να το πω αυτό δημόσια, γιατί έχει και μία άλλη, αν θέλετε, σημασία και άλλη ανάγνωση τοποθέτησή μου. Ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, εκτός ότι θα μπορούσε να κάτσει στη βολή του και να πει εντάξει, τώρα κυβερνάμε, πάμε παρακάτω και βλέπουμε τι θα γίνει. Ωστόσο, εσείς μεταφέρετε και αιτήματα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά σε σχέση με τον Εμπορικό Σύλλογο της Ορεστιάδας, που εκεί θα μπορούσε να πει κανείς, μα βρε παιδί μου το σχεδιασμό, εσείς τον κάνετε, εσείς είστε κυβέρνηση, εσείς είστε στην Νέα Δημοκρατία, τι τα θέλετε τώρα τα παραπάνω, τα περισσότερα, αυτά είπε η κυβέρνηση, αυτά μπορούμε να κάνουμε. Όχι, λέτε, εγώ θα μεταφέρω τα αιτήματα, θα πω τα προβλήματα, θα ασκήσω τον έλεγχο, θα κάνω την παρέμβαση. Τι σημασία έχει αν είμαι ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος? Γι' αυτό και το είπα, κύριε Βουλευτά, και την κλείνω την παρένθεση για να σας πάω στον αυτοκινητόδρομο τον κλειστό. Διεύρυνση ζητάτε, άλλη διεκδίκηση αυτή. Πίστευα και πιστεύω ότι το έργο το τέλειο το οποίο έχει γίνει στη χώρα μας είναι η Αττική Όδος. Δύο λωρίδες ανακατεύθυνση αυτοκινητόδρομος μαζί με βοηθητική, κλειστός αυτοκινητόδρομος και στη μέση δύο γραμμές του τρένου. Αντιλαμβάνεστε ένα πλήρες έργο και μάλιστα ένθεν και έθεν, αριστερά και δεξιά, έχουμε και αγωγούς και όχι μόνο αγωγούς, αγωγούς κάθε μορφής και κατηγορίας. Αντιλαμβάνεστε αυτό το έργο το είχα παρακολουθήσει, το έβλεπα, το ένιωθα, το διάβαζα. Και γι' αυτό ζητώ από την κυβέρνηση με γραπτή μου ερώτηση από 18 Φεβρουαρίου και ζητώ στο πλαίσιο της σύνταξης των περιβαλλοντικών μελετών για την κατασκευή της διπλής γραμμής του τρένου Αλεξανδρούπολης-Ορμένιο που θα γίνει η ευθυγράμμιση, η ηλεκτροκίνηση, η αντιπλημμυρική θωράκιση. Όλα αυτά που μας παρουσίαζε πριν από λίγες ημέρες ο τότε διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Βίνς, θα το πω, επιτρέψτε μου κύριε Βουλευτά, για να λέμε και το ένα, να λέμε και το άλλο. Εδώ έγινε ολόκληρη εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα για όλα αυτά τα οραματικά και όλα αυτά τα μεγαλόπλα και τελικά είδαμε τι έγινε μετά από λίγες ημέρες. Ωστόσο όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάβουμε να σχεδιάζουμε. Ναι. Το κατανοώ. Και τι ζητώ. Ζητώ
Οι ίδιες, επειδή ο δικός κάθετος άξονας, κυρίως, όχι δεν μιλάω για από Αλεξανδρούπολη προς τα πάνω, μιλώ από Αρδάνιο μέχρι Ορμένιο, δηλαδή από το ύψος των κήπων, να το πούμε επειδή είναι το σημειολογικό σημείο, από τους κήπους και προς τα επάνω, θα πρέπει να γίνει αυτοκινητόδρομος, κλειστός. Διότι όταν θα έρθει η ώρα και θα έχουμε τα Δαρδανέλε της Στεριάς μέσα από τον σιδηρόδρομο, θα έχουν επιπλέον προστεθεί κυκλοφοριακή φόρτη και φορτία, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και οπωσδήποτε θα πρέπει ο άξονας ο σημερινός να διευρυνθεί και θα πρέπει να διευρυνθεί πρέπει να διευρυνθεί όσο το δυνατόν πλέον γρηγορότερα, διότι θα πρέπει τα δύο εκτελούμενα έργα να συμπέσουν και να παραδίδεται η διπλή γραμμή, να παραδίδεται και ταυτόχρονα ο κλειστός αυτοκινητόδρομος, διότι θα κάνουμε προσευχή στον Πανάγαθο για να κάνουμε μία υπέρβαση. Η φόρτη θα είναι τόσο μεγάλη, επειδή σπούδασα τους αυτοκινητοδρόμους στο Πανεπιστήμιο το Μίστερ και ξέρω τι σημαίνει κλειστός δρόμος, ξέρω γιατί έγινε ο κλειστός δρόμος και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει και για τον νομό μας. Θέλω να ξέρετε ότι στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δικτύων που έχει ενταχθεί ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης, ο λιμένας της Θεσσαλονίκης, ο λιμένας της Καβάλας, οι λιμένες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις για να τύχουν όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Δύο προϋποθέσεις: αυτοκινητόδρομος κατά μήκος και ταυτόχρονα και διπλή σιδηροδρομική γραμμή. Εάν δεν εξασφαλιστούν, δεν μπορούμε να είμαστε στο πανηγύρι των μεταφορών, για μεσοβέσεις και λύσεις, στο μεγάλο πανηγύρι των συνδυασμένων μεταφορών. Αυτά λέγονται, μάλιστα, όλα που λέω, συνδυασμένες μεταφορές. Και πιστεύω ότι και τα δύο προαπαιτούμενα να εξασφαλίσουμε και ταυτόχρονα να φτάσουμε στις συνδυασμένες μεταφορές στο σύνολο. Διότι όποιος έχει τις μεταφορές, όπως έλεγε ο μεγάλος αυτοκράτορος Ιουστινιανός, έχει το Imperium, έχει τη δύναμη. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, νομίζω ότι και τα δύο ζητήματα τα οποία αναδείξαμε σήμερα, που είπαμε είναι στη μεγάλη εικόνα του Εύρου και της ανάπτυξης και της αναβάθμισης και για όλα αυτά που συζητούμε τα τελευταία χρόνια, ότι μπορούμε πραγματικά να μιλούμε για αλλαγή σελίδα σε μια άλλη εποχή, μπορούν να συμβούν, ναι, πολλά χρήματα. Μην κρυβόμαστε, είναι μεγαλόπνα σχέδια αυτά. Θέλουν και ορίμανση, θέλουν και προετοιμασία σωστή, θέλουν και πολιτικές αποφάσεις. Θέλει όλο αυτό που κανείς καταλαβαίνει για να μπορέσουμε να τα δρομολογήσουμε. Ωστόσο, όπως είπατε, πρέπει με έναν τρόπο τα θέματα αυτά να τα θέτουμε επιτάπητος, έτσι. Κυρία Μπασκάκη, φαντάζεστε ότι οι γειτονικές χώρες με τις οποίες θα συνεργαστούμε, από το Ορμένιο παράδειγμα μέχρι τη Σόφια, από το Ορμένιο στα λιμάνια που προείπα, από το Ορμένιο στη Ρουμανία που έχουν αυτοκινητοδρόμους. Από τους κήπους μέχρι την Ιγουμενίτσα έχουμε αυτοκινητοδρόμους. Η μόνη παραφωνία θα είναι από το Αρδάνιο μέχρι το Ορμένιο. Για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Δηλαδή, όχι χθες, έπρεπε από τη δεκαετία του 1990 να προχωρήσουμε σε αυτήν τη διαδικασία. Ο κλειστός αυτοκινητόδρομος είναι προνόμιο, είναι προαπαιτούμενο για την πρόοδο και την ανάπτυξη, αλλά και για την ασφάλεια. Ασφάλεια, βέβαια. Βέβαια, γιατί δεν είδατε. Όλες αυτές τις μέρες για ασφάλεια μιλούμε. Και για πρόσωπα, έτσι, και για πράγματα. Και για πρόσωπα και για πράγματα. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ θερμότατα για την απόψηνή σας παρουσία. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Η Περιφερειακή Σύνθεση, που είναι και η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπέβαλε περώτηση στη διοίκηση, με την οποία την καλεί να ενημερώσει αναλυτικά το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις ενέργειες και τους ελέγχους που έχει κάνει στις γέφυρες και τις υπόλοιπες υποδομές.
Το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πέρα από τη θλίψη που έχει προκαλέσει σε όλες και όλους μας, δύναται και πρέπει να λειτουργήσει ως ηχηρό καμπανάκι, ώστε άπαντες οι ηθήνοντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε ό,τι αφορά τη διαχείριση δημοσίων υποδομών που χρησιμοποιούνται ευρέως από το κοινό. Η περιφερειακή σύνθεση, ως εκ του ρόλου της στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οφείλει να ασκεί έλεγχο στη διοίκηση και τα πεπραγμένα της, και σε αυτό το πλαίσιο υποβάλαμε επερώτηση με θέμα τη στατικότητα και την ασφάλεια των υποδομών που λειτουργούν στην επικράτεια της περιφέρειας και ειδικότερα των γεφυρών. Το συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί ξανά στο παρελθόν από την παράταξή μας, ωστόσο πλέον είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθούν στοχευμένες και απολύτως ακριβείς απαντήσεις από την πλευρά της διοίκησης. Η διοίκηση άλλωστε είναι αυτή που φέρει την ευθύνη ορθής λειτουργίας των υποδομών και την υποχρέωση συνεργασίας με άλλους φορείς, ώστε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Δυστυχώς, στο παρελθόν έχουμε γίνει μάρτυρες κατάρρευσης υποδομών, για παράδειγμα γέφυρα Κομψά του Ροδόπη. Και μπορεί στο εν λόγω συμβάν να μην υπήρξαν θύματα, όμως αυτό ήταν καθαρά θέμα τύχης. Και επειδή η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη, καλούμε τη διοίκηση της περιφέρειας να ενημερώσει αναλυτικά το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις ενέργειες και τους ελέγχους που έχει κάνει στις γέφυρες και τις λοιπές υποδομές. Και σε περίπτωση που αυτοί οι έλεγχοι δεν έχουν γίνει, τους καλούμε να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους πριν να είναι αργά. Τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, παρατηρείται μια επαναλαμβανική τάση ελέγχου σε υποδομές από τις οποίες διέρχεται μεγάλος αριθμός ατόμων, όπως για παράδειγμα γέφυρες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το παράδειγμα της ψηλής γέφυρας Σερβίων στην Κοζάνη, η οποία έκλεισε με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καθώς διαπιστώθηκαν σε αυτήν επικίνδυνες ρηγματώσεις. Κατά το μήνα Φεβρουάριο, η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του ελέγχου που πραγματοποίησε με ιδίους πόρους σε 108 γέφυρες στην επικράτεια. Πολλές από αυτές χρονολογούνται από το 1960 και έχει ήδη δρομολογήσει διαδικασίες ώστε η συντήρησή τους να ενταχθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα Συμβάσεως Στρατηγικής Σημασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχουν επίσης γέφυρες μεγάλης ηλικίας και εν γέννη γυρασμένες υποδομές, ενώ η περιφερειακή σύνθεση έχει θέσει σχετικό θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τουλάχιστον 5 φορές. Εν τούτης, οι απαντήσεις που έχουμε λάβει κατά καιρούς ήταν πρόχειρες ή έστω τυπικές και με διάθεση μετάθεσης ευθυνών. Για παράδειγμα, το Μητρώο Γεφυρών είναι ένα ζήτημα που χειρίζεται το Υπουργείο. Με δεδομένο ότι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής αποτελεί ή έστω πρέπει να αποτελεί ζήτημα υψίστης και μοναδικής προτεραιότητας, και με το προηγούμενο της διοίκησής σας να λαμβάνει μέτρα μετά τα συμβάντα και όχι προληπτικά, ερωτώνται ο Περιφερειάρχης και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης. Υπάρχει σαφής αποτύπωση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι γέφυρες και οι λοιπές υποδομές της περιφερειάς μας? Εάν ναι, πότε έγιναν οι σχετικοί έλεγχοι και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών? Εάν όχι, για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει και πότε σκοπεύει η διοίκησή σας να τους δρομολογήσει? Λοιπόν, τώρα θα σταθούμε στο Δήμο της Καβάλας. Εχθές φιλοξενήσαμε ακόμη έναν υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, και από ό,τι φαίνεται η κινητικότητα, η προεκλογική τουλάχιστον στο Δήμο της Καβάλας, καλά συνεχίζει. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Καρανίκας για να μας δώσει κλίμα, ρυθμό από όλες αυτές τις εκδηλώσεις που αρχίζουν πλέον να γίνονται, επίσημες παρουσιάσεις, ανακοίνωση υποψηφίων. Ομολογουμένως η παρουσίαση, η παύλα εκδήλωση που αφορούσε στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του κύριου Μάκη Παπαδόπουλου είχε μεγάλη επιτυχία και πολύ κόσμο. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κυριακή. Καλησπέρα και στους αγαπητούς τηλεθεατές. Κόσμος και κοσμάκι στον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, θα πω εγώ, Γιώργο μου. Ήταν μια έκπληξη. Δηλαδή, δεν θα περίμενε κανείς 6 μήνες πριν από τις δημοτικές εκλογές ένας υποψήφιος να διοργανώνει μια εκδήλωση. Ουσιαστικά παρουσίασε το πρόγραμμά του και τους πρώτους 85 υποψηφίους δημοτικούς του συμβούλους. Πραγματικά, σε ένα χρόνο ο οποίος δεν είναι συνηθισμένος για τα πολιτικά πράγματα της περιφέρειας τόσο νωρίς. Παρ' όλα αυτά, η Καβάλα έχει ανοίξει από νωρίς το προεκλογικό γαϊτανάκι για το Δήμο Καβάλας κυρίως, όχι για τους άλλους Δήμους. Εκεί υπάρχει πλήρης άπνοια, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που ενδιαφέρονται κτλ. Άρα δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη τόσο ιδιαίτερα. Αλλά στο Δήμο Καβάλας υπάρχει μια σημαντική κινητικότητα εκ μέρους του Μάκη του Παπαδόπουλου, ουσιαστικά των άλλων 7 συνυποψηφίων, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν δηλώσει την υποψηφιότητα ότι θέλουν να κατεβούν στον εκλογικό στίβο και να διεκδικήσουν το Δήμο Καβάλας, και βέβαια τον κύριο Μουριάδη, που πριν από μερικές μέρες ανακοίνωσε και αυτός ότι θα ξανακατέβει να επαναδιεκδικήσει την ψήφο των δημοτών του Δήμου Καβάλας. Ο Μάκης Παπαδόπουλος τόλμησε να κάνει όμως εκδήλωση. Ναι. Τόλμησε να κάνει μια εκδήλωση, ένα κινηματογράφο της πόλης, στον Απόλλωνα, όπου είχε πάνω από 500 άτομα, και εκεί παρουσίασε το πρόγραμμά του.
και παρουσίασε και τους πρώτους 85 υποψήφιους δημοτικούς του Συμβουλίου. Γιώργο μου, να σου πω τώρα κάτι όμως, για να λέμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Όποιος, ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο, αποφασίζει να κάνει μια τέτοια εκδήλωση σε έναν χώρο αρκετά μεγάλο, σημαίνει μέσα του ότι τα έχει ζυγίσει και καταλαβαίνει, αισθάνεται και εκτιμά με έναν τρόπο ότι θα πάει καλά. Διαφορετικά δεν το ρισκάρει, ειδικά σε μια πρώτη επίσημη παρουσίαση που θέλει τα πράγματα να είναι συμμαζεμένα, προσεκτικά, να στείλει και ένα μήνυμα προς τα έξω ότι εδώ είμαστε αποφασισμένοι. Δεν θα τα έστελνε αυτά τα μηνύματα με μια σχεδόν άδεια αίθουσα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Άρα και ο κύριος Παπαδόπουλος και κάθε κύριος Παπαδόπουλος που θα μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι από εδώ και στο εξής, θα πρέπει να νιώθει λίγο μια σιγουριά ότι θα τη γεμίζει την αίθουσα. Η αλήθεια είναι ότι τα πολιτικά πράγματα στη χώρα είναι λίγο δύσκολα. Και βέβαια και τα κόμματα, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί, οι υποψήφιοι βουλευτές και κάθε είδους υποψηφιότητες που έχουν να κάνουν με τις εθνικές εκλογές είναι αρκετά προσεκτικοί στις εμφανίσεις, στις εκδηλώσεις που κάνουν. Αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ο καθένας ο οποίος αποφασίζει να κάνει μια δημόσια εκδήλωση και να προσκαλέσει κόσμο στην εκδήλωση αυτή, τα ζυγίζει. Και πιστεύω ότι θα γεμίσει μια αίθουσα ίσως κάποιων δυνατοτήτων. Αυτό το οποίο ήταν το πιο έτσι περίεργο, ας το πω, καινοφανές στην όλη υπόθεση αυτή, είναι ότι είχαμε μια κινηματογραφική αίθουσα. Βέβαια, οι κινηματογραφικές αίθουσες έχουν μικρύνει, έτσι. Χώρουσε 150-200 άτομα. Αλλά το περίεργο ήταν ότι είχε γεμίσει και το φουαγέ του κινηματογράφου και ο κόσμος ήταν μέχρι έξω στο κινηματογράφο. Φυσικά για να κάνει μια τέτοια εκδήλωση παρουσιάζοντας και 85 πρώτους υποψηφίους κτλ. Σίγουρα τα ζυγίζεις, σίγουρα πιστεύεις ότι υπάρχει μια ανταπόκριση, αλλά πάντα υπάρχει ένα ψήγμα ότι πιθανόν να μην υπάρχει και ανταπόκριση που περιμένεις. Είναι μια δημοσκόπηση, γιατί ακόμη οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν γίνει για να δούμε και το κλίμα που πηγαίνει και τι αίσθηση υπάρχει στον κόσμο. Μάλιστα. Τώρα περιμένετε καμιά άλλη ανακοίνωση από κανένα άλλον υποψήφιο ή κλείσατε, αυτό ήταν? Περιμένουμε, υποσχέθηκε ο κύριος Μουριάδης, ο δήμαρχος Καβάλας, ο κύριος Θόδωρος Μουριάδης, ότι θα δώσει κάποιους υποψηφίους καινούριους. Το είχε πει στην προηγούμενη εβδομάδα που έκανε την παρουσίαση σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε και είπε ότι θα κατέβει εκ νέου να διεκδικήσει το Δήμο Καβάλας. Από εκεί και πέρα σποραδικά κάποιοι δίνουν κάποια ονόματα με ένα δελτίο τύπου. Μέχρι τώρα αυτά δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά ακόμη έχουμε εν δυνάμει 8 υποψηφίους. Υπάρχουν. Και θα δούμε τελικά και ποιος θα τερματίσει, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι να φτάσουμε στον Οκτώβριο του 2023 μπορεί πάλι να υπάρξουν αλλαγές, το σκηνικό να διαφοροποιηθεί. Είπαμε, δεν είναι εύκολη αυτή τη φορά η διαδικασία. Θέλει ισχυρά ψηφοδέλτια, δυνατά ψηφοδέλτια, με υποψηφίους. Και τώρα πώς να τους βρεις όλους αυτούς, και ήδη 7-8 υποψήφοι. Είναι και πολυπληθή τα ψηφοδέλτια. Μα γι' αυτό το λέω. Το δημοτικό εκλογό πραγματικά θέλει μια στρατιά κόσμου για να πει ότι κλείνει. Γιατί στο Δήμο Καβάλας. Νομίζω ότι περίπου πρέπει να έχεις για να έχεις ένα ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο γύρω στους 150, κάπου εκεί. Το ίδιο περίπου και στην Αλεξανδρούπολη, γι' αυτό και το λέω. Λοιπόν, Γιώργο μου, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το κλίμα έτσι όπως διαμορφώνεται στην Καβάλα. Τα βάζετε σιγά σιγά σε μία τάξη. Τώρα τι θα γίνει μέχρι το τέλος, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Καλή επιτυχία. Θα ευχηθούμε φυσικά σε όλους όσους βάζουν τον εαυτό τους σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ξέρεις, από τη μία, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που θα κάνουμε κάποια στιγμή οι δυο μας και αξίζει να σταθούμε. Από τη μία λέμε ότι είναι μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προδιαγραφές για να κατέβει κάποιος και να διεκδικήσει. Από την άλλη λέμε, όταν ακούμε τα ίδια και τα ίδια και τους ίδιους και τους ίδιους, λέμε πάλι αυτούς, πάλι τα ίδια. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να το κάνει αυτό. Κάποιος πρέπει να διοικήσει μια πόλη, να διοικήσει ένα υπουργείο, να διοικήσει μια χώρα. Κάποιος πρέπει να το κάνει και αυτό. Δεν θέλω εγώ, δεν θες εσύ, δεν θέλει ο άλλος. Τι θα γίνει στο τέλος? Μπορεί να μας αρέσει αυτός, μπορεί να μας αρέσει ο επόμενος, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Άλλη συζήτηση, μεγάλη και αυτή βέβαια, έτσι Γιώργο μου. Δημοκρατικές διαδικασίες απαιτούν ανθρώπους. Η πολιτική απαιτεί ανθρώπους, η διοίκηση απαιτεί ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, εφόσον με δημοκρατικές διαδικασίες εκλέγουμε τους εκπροσώπους μας και είναι όλοι αιρετοί, από εκεί και πέρα ο καθένας κατεβαίνει στο στίβο, δοκιμάζεται και βέβαια αυτό πρέπει να προσέχουμε είναι το εξής. Είναι αυτό που λέμε προσέχουμε για να έχουμε. Πρέπει οι παλιότεροι να μανατζάρουν τους καινούργιους για να μπορέσουν και οι ίδιοι σιγά σιγά να μπουν σε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Διαβεβαιώσεις πως οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια παρήχε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας με αιχμή την κρίση στην Credit Suisse, εκτίμησε ακόμα ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων έχουν περάσει πλέον στο παρελθόν. Πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο τέλος του κύκλου αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής και τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα διαθέτει επαρκή κεφαλαϊκή βάση και επαρκή ρευστότητα. Ο ελληνικός κλάδος δεν επηρεάζεται καθόλου από τις τελευταίες εξελίξεις στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ η έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι εξαιρετικά περιορισμένη, δηλώνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τράπεζες που κατέρευσαν στη ΣΥΠΑ αποτελούν ιδιάζουσες περιπτώσεις που όμοιές τους δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά stress test θα εντόπιζαν άμεσα τα αποκαλυφθέντα προβλήματα και δεν θα επέτρεπαν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Κυβέρνηση, Υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζα της Ελλάδος και σωρία διευθύνων αναλυτών καθησυχάζουν για την ασφάλεια των ελληνικών τραπεζών, την εμπιστοσύνη των επενδυτών και διαβεβαιώνουν για τη χαμηλή έκθεση σε κίνδυνο. Αν και είναι αβέβαιη η πορεία, η Ελλάδα δεν είναι στην ίδια θέση με παλαιότερα. Οι διοικητές των ελληνικών τραπεζών επίσης δεν ανησυχούν από τις εξελίξεις της ΥΠΑ, καθώς ο κλάδος δεν συνδέεται με τα αμερικανικά πιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, οι αγορές δέχονται ένα ακόμα σοκ, το τρίτο κατά σειρά. Πριν ακόμα συνέλθει η παγκόσμια οικονομία από την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο, οι μετοχές και οι τράπεζες δοκιμάζονται πάλι. Συνομιλώντας με στελέχη και διεθνείς οικονομικούς παράγοντες, αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση. Για το ζήτημα αυτό μίλησε στο ράδιο Χρόνος ο καθηγητής οικονομικών του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου της Τράκης, ο κ. Γιονύσης Χιόνης, ο οποίος και εξέφρασε τη δική του προσωπική άποψη. Αυτό είναι ένα, επιτρέψτε μου να πω, ένα χρηματοπιστωτικό ντεζαβού. Δηλαδή το είδαμε και το 2008. Ναι. Όχι, το είδαμε, μπείτε, το πληρώσαμε 10 χρόνια, δεν το είδαμε μόνο. Ναι, και αν μπείτε μέσα, γκουγκλάρετε ας πούμε τις δηλώσεις του 2008, είναι πανομοιότυπες με αυτές που γίνονται και σήμερα, έτσι. Κάποιες χαρακτηριστικές. Mm-hmm. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και επίσης, αν δείτε τις δηλώσεις του Διευθύντος Συμβούλου στην ενημέρωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο που έκανε στην SV Bank πριν ένα μήνα, όταν παρουσίασε τους ισολογισμούς, θα δείτε ότι και για αυτές καθησυχαστικές ήταν. Επίσης, αν δείτε τι έγραφε ο Διεθνής Τύπος το Σεπτέμβριο του 2022 σχετικά με τον καινούριο Διευθύντα Σύμβουλο της Credit Suisse και πώς κατόρθωσε και έσωσε τελικά την Credit Suisse, ναι, από τη χρεοκοπία το Σεπτέμβριο του 2022, καθησυχαστικές ήταν και αυτές, κύριε Μπακριτσάκη. Και ξαναήρθαν πάλι. Ναι, ωστόσο όμως έχουμε θεματάκια να δούμε, καταλάβατε. Ναι, ναι. Και τα θεματάκια δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ότι τα προβλήματα τα ουσιαστικά των τραπεζών, τα οποία ανέκυψαν και αναδείχθηκαν το 2008 με τη χρεοκοπία της Lehman Brothers, δεν τελειώσανε ποτέ. Απλώς α, λέτε ότι παίρνουν μετάθεση, δηλαδή η μεγάλη τραπεζική χρήση δημιούργησε τόσα προβλήματα που ουσιαστικά πολλά προβλήματα παίρνουν μετάθεση ουσιαστικά. Ναι, δεν επενδύθηκαν, μας κίνησε η ποσοτική χαλάρωση. Mm. Όπως και στο θέμα του χρέους των τραπεζών και στο θέμα του χρέους των κρατικών κλπ. Με τα αρνητικά επιτόκια έδωσε τη δυνατότητα να βάλουμε τα προβλήματα τα τραπεζικά και πολλά δημοσιονομικά, επιτρέψτε μου να πω, κάτω από το χαλί, να επενδύσουμε σε προϊόντα υψηλού ρίσκου, γιατί όταν κάποιος δανείζεται με μηδενικό ή με αρνητικό επιτόκιο κάνει επιλογές επενδυτικές οι οποίες είναι υψηλού κινδύνου. Και όταν αρχίσουν βέβαια και ανεβαίνουν τα επιτόκια και αυξάνονται, όπως έγινε από το 2022, ναι, και ναι, τώρα αρχές του 2023, αντιλαμβάνεστε ότι η αξία των επενδυμένων προϊόντων αρχίζει και μειώνεται αισθητά, και ανακύπτουν όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι η ιστορία, ας πούμε. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.